Πρωταγωνιστές, η Μαρία Κορινθίου, ο Παναγιώτης Πετράκης, η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Η παράσταση στην Αρέδα και το Παλικάρι έρχεται στο Ράδιο Σίτι και εσύ μπορείς να βρεις εισιτήριο στη τιμή προσφοράς από 10 ευρώ μόνο στο goldmall.gr. Ιδιαίτερη προσοχή γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξάντληση των θέσεων της προσφοράς. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Μια χαρά εσύ, τι? Πώς πάει? Καλά, τι είπαμε. Κανένα νέο συγκλονιστικό? Δεν πέθανε κανένας ακόμα, όχι. Μόνο η θάνατη είναι συγκλονιστική κανένα. Το συγκλονιστικό όταν φεύγεις. Στο συγκλονιστικό όταν έρχεσαι, η πεζή πραγματικότητα της ζωής σου είναι εντάξει. Για άλλους είναι μια ευθεία γραμμή, ναι, για άλλους είναι να πούμε ένα suspense. Ένα αθλητικό νέο συγκλονιστικό, κάτι έτσι. Συγκλονιστικό είναι ότι πλακώνονται κάτω οι Ολυμπιακοί μεταξύ τους για τον Κόκαλη και τον Μαρινάκη. Κάποια εξίδες οι οποίοι έχουν αξιοπρέπεια την έχουν πει στον Μελισανίδη για ποιο λόγο παίρνει τη Νέα Φιλαδέλφεια ο εχθρός Κόκαλης, ο οποίος τους έκλεψε τα πρωταθλήματα με όλους τους βρωμιάριδες εκεί πέρα της ΕΠΟ, εκείνη της εποχής, και τον Κοκαλιάρη και τους άλλους. Μάλιστα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ψοφάει, δεν νοιάζεται και πολύ κανένας, δεν τον υπολογίζουν και πολύ. Ολόκληρη Αθήνα δεν μπορεί να βρεθεί ένας Παναθηναϊκός να βάλει 5 φράγκα. Εντάξει, η κρίση έχει βαρέσει πολύ την Αθήνα. Λοιπόν, εντάξει, ο Άριστον Μπάσκετ ψοφάει. Ο Ηρακλής ψοφάει στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, βγαίνουν διάφοροι, λένε την δική τους εκδοχή κτλ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, για κύπελο, για ντάμπλ. Εντάξει, δεν είχε κάτι το συγκλονιστικό, ρε παιδί μου. Γίναν κάτι οι παρελάσεις. Πήγαν εκεί, πρέπει να κατεργηθούν οι παρελάσεις οπωσδήποτε. Ναι, γιατί το δημιουργείται. Ναι, κοίταξε, όταν πάω να κάνω παρέλαση, όταν πάω να κάνω παρέλαση, πάω για ένα σκοπό. Για ένα στόχο. Να τιμήσω τη μνήμη των νεκρών. Ούτε η Μακεδονία, ούτε η Θράκη, ούτε η Κομωτινή, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ζήπρας, ούτε ο Πίπρας και ο Μητσοτάκης πρέπει να περνάνε πολιτικά μηνύματα. Οι δεξιοί, οι αρχικομουνισταράδες, οι ακροδεξιοί απαγορεύεται. Αλλιώς μην τις κάνετε τις παρελάσεις. Έχουν καταντήσει βρωμοπαρελάσεις. Όταν ο κάθε πικραμένος πάει εκεί, φωνάζει για να περάσει την πολιτική του και το παδιλίκι του σε κάθε παρέλαση, εγώ προτιμώ να μην έχω παρέλαση. Δηλαδή, εγώ ένεχα προπάπου και πήγαινα στην παρέλαση, να τιμήσω τον προπάπου μου. Και έβλεπα τον κάθε πικραμένο εκεί να πλακώνεται, να κάνει και να ράνει τις μαθήτριες με τα μπούτια απ' έξω, στραβά κανιά και τέτοια. Δεν γουστάρωνε κόκκινα, δηλαδή θα σου πω ενοχλούμενο κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Απόλυτα. Εντάξει. Ή κάντε τα σωστά. Αυτό είναι ένα σκέλος. Άκου να δεις. Ή κάντε σωστά τις παρελάσεις ή μην τις κάνετε. Ωραία, καλά τα λες. Εντάξει. Αυτό είναι ένα σκέλος. Άντε με τις ελληνικές σημαίες, ο άλλος, με τις κομμουνιστικές σημαίες, ξύλο στις παρελάσεις, πολιτική υπέρ του ένα κόμματος σε άλλες παρελάσεις. Δεν τρελαθεί, άλλες με τα μπούτια απ' έξω. Δεν τρελαθήκατε. Άμα πεθάνει ο παππούς σας, θα πάτε με τα μπούτια απ' έξω στην κηδεία. Πού μου πας στην παρέλαση να πούμε με τα μπούτια απ' έξω. Ή στα 40 του παππού, ή στα εξάμηνα του παππού, του μπαμπά σου, θα πας να πούμε ενδεδειμένη, σατσούλα ας πούμε. Πώς δίνεστε έτσι να πούμε. Το έχετε παρακάνει να πούμε. Δεν μπορώ να εκφραστώ διότι με κυνηγάνε. Αλλά απ' έξω σας τα λέω έτσι για να καταλάβετε 5 πράγματα. Εσείς είστε χειρότεροι αν θέλνες από τους μεγαλύτερους αν θέλνες. Ωραία. Τι ωραία ρε, δεν έχει ωραία. Πρέπει να τα λες αυτά τα πράγματα. Πήγα στην παρέλαση. Πήγε στο παιδί σου στην παρέλαση. Τι να δει, τους κομμουνιστές να βρίζουνε, τους άλλους να κάνουν πολιτική. Οι άλλοι να φωνάζουν Μακεδονία, Μακεδονία. Τι Μακεδονία, τι σχέση έχει Μακεδονία με την παρέλαση, ρε. Έχετε τρελαθεί, ρε. Τι σχέση έχει Μακεδονία, ρε. Με την παρέλαση που τιμάτε τους νεκρούς, τους προγόνους μας, να πούμε. Τι σχέση έχει Μακεδονία, ρε. Τι φωνάζει, νομίζω ότι θα ακούνε τώρα. Λες να μην με ακούνε, ρε κόκκι. Όχι. 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 Θα ακούνε σένα που είσαι υποτονικός. Να κοιμηθούν μεσημέρι. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά λες τα ίδια. Εγώ λέω τα ίδια. Πε εσύ τα άλλα, ρε κόκκινο, που τα ξέρει καλά. Κόλληση, βελόνα. Για πε μα. Α, την κασέτα στην άκρη. Ποια κασέτα. Και θε κάτι άλλο. Ποια κασέτα, ρε Χριστιανό. Το ότι όπου έγιναν παρελάσει, τα ακούγανε οι κυβερνώντε. Κακό. Να τελειώσω. Ναι, να τελειώσει. Κακό. Το ότι όπου έγιναν παρελάσει, πιστεύει ότι παίζει κάποιο ρόλο. Σημαίνει κάτι για σένα. Ελληνικά μιλάω, πάλι τα ίδια θα λέω. Κακός πάτε και. Βρε κακός. Κακός. Άλλο είναι αυτό το. Ναι. Άμα θέλετε, πάτε ψηφίστε πατριωτικά κόμματα που είστε πατριώτες, αλλά μόλις έρθουν οι εκλογές και σας δώσει κάτι 200 Τσίπρας, θα πάτε με τον Τσίπρα. Άστε το παραμύθι λοιπόν με σημεριά του. Ναι. Είναι άλλο κομμάτι. Άστε το παραμύθι. Δεν διαφωνώ για αυτά που λέτε. Εγώ λέω το ότι υπήρχαν τόσες αντιδράσεις. Ποιες αντιδράσεις? Στην Αυστραλία, από στην Αμερική. Από ποιους? Από Έλληνες οι οποίοι τα βρίζαν σε κυβερνώντε. Βρίζαν, τα γόνανε. Τι κάνανε, γιατί λέει, πουλήσατε, ναι. Πουλήσατε λέει τη Μακεδονία. Πουλήσατε τη Μακεδονία. Τι λες, αυτή την πουλήσατε τη Μακεδονία. Βρε, εγώ είπα τι αυτή. Ρωτάω, εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Λάθος. Κακός. 40 χρόνια όταν τρώγατε με χρυσά κουτάλια, δεν θυμηθήκατε καμιά Μακεδονία.
πριν 25 χρόνια σε αγώνες που παίζονταν στα Σκόπια, Μακεδόνια λέγαν. Δεν σας ένοιαζε καθόλου. Τρώγατε, τα τρώγατε στα κουμάρια. Επηρεάζει καθόλου. Όχι, δεν επηρεάζει καθόλου. Το ότι πλησιάζουμε κάποια στιγμή σε εκλογές. Τι δηλαδή. Να, δεν θα βγει ο ένας, θα βγει ο άλλος. Και τι με νοιάζει εμένα. Θα διορίσω εγώ κανένα παιδί μου με τον Μητσοτάκη, να πούμε. Ή θα πάρω καλύτερη δουλειά επί Τσίπρα. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Το θέμα είναι ποιο θα βγάλω μάνατζερ εγώ. Ή ότι είμαι απικία. Βλέπεις ότι ένα θέμα ναι, το οποίο αυτοί το περάσανε στα ψηλά. Τι περάσει στα ψηλά. Οι κυβερνώντες. Τι κάνουν. Ή το περάσανε ή όπως νομίζανε. Ποιο περάσανε τα ψηλά. Ποιο. Το μακεδονικό. Καλά κάνανε. Λοιπόν. Εσείς, το κάνανε καλά και εσείς δηλαδή βρίζετε τους κυβερνώντες, πήγατε όλες τις επιχειρήσεις να πούμε στα Σκόπια και στη Ιουγκοσλαβία. Έχεις επιχείρηση. Εγώ. Ναι. Αν είχα επιχείρηση θα την έπαιρνα και εγώ έξω. Δεν θα το έπαιζα πατριώτης. Και μετά θα βγάζα τη σημαία απ' έξω, θα το έπαιζα πατριώτης. Οι άλλοι πήγαν στην Τουρκία, έχουν κλείσει τα σύνορα από 50.000 αυτοκίνητα να πάνε το τρίμερο στην Τουρκία. Λοιπόν, οι άλλοι πήγανε κάνανε. Στο Γευγελί ρουλέτες, οι άλλοι πήγαν παντρευτήκαν Σκοπιανές και τώρα βγήκαν και μιλάτε. Αυτό είναι άσχετο. Ποιος είναι άσχετο. Άμα θέλεις Έλληνα, θα πάρεις τη χαμηλοκάβαλη. Τι θέλει να παντρευτεί κάποιος που θέλει να παντρευτεί. Όχι, όχι. Δεν μπορεί να είσαι Χρυσή Αυγή πατριώτης και να μου πάρεις ξένη γυναίκα. Θα υποστείς την Ελληνίδα. Τι γιατί. Γιατί κάτω έχει ένα αυτή. Τι έξω οι ξένοι, μέσα οι ξένες. Τι είναι αυτό τώρα. Πλάκα δεν μας κάνεις. Στη θεωρία, ο άλλος πήγε και πούλησε το σπίτι σε Χρυσαυγήτη σε Τούρκο. Τα Ελλάδα, μια. Τι Ελλάδα, ρε, μια. Ελλάδα. Γιατί το πούλησε του λέω στον Τούρκο το σπίτι, έδινε λέει 5.000 ευρώ παραπάνω. Άστε το παραμύθι τώρα, πατριδολάγνη. Τελείωσα. Τελείωσα, ναι. Πατριδολάγνη όλοι. Άιτε. Επηρεάζει για σένα κάτι. Όχι, δεν επηρεάζει. Θα επηρεάσει η Μακεδονία, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, όπως το λένε ο Τσίπρας, μπορεί να βγει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης. Και τι έγινε. Τι θα αλλάξει τη ζωή του κάθε Έλληνα, ή αν βγει ο Τσίπρας ή αν βγει ο Μητσοτάκης. Θα αλλάξει αυτοί που έχουν συμφέροντα, αυτοί που είναι εργολάβοι, αυτοί που θα πάρουν τα έργα, αυτοί που θα μπορούν να διορίσουν κανένα παιδί, ξέρω εγώ, με οχτάμινο. Εσύ και εγώ τι θα έχουμε εκεί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η Ελλάδα γενικότερα, σαν εταιρεία, τι θα κερδίσει, τι θα χάσει. Είτε βγει ο ένας, είτε βγει ο άλλος. Δυστυχώς δεν είναι μόνο εταιρεία. Αυτό θέλω να καταλάβω. Τι είναι, ρε κόκκινε. Άλλο η ΑΕ, άλλο η ΠΑΕ. Τι θα αλλάξει, τι. Εσύ θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Δεν θα σε απικία των Αμερικάνων. Καλά, δεν θα σε απικία των Γερμανών. Δεν θα χρωστάς πάλι. Για όποιος και να βγει, τι με νοιάζει εμένα. Πες ό,τι θέλεις. Τι να πω, ρε. Δεν μου λες ποιοι μας στήριξαν στην επανάσταση του 21. Ποιοι μας στήριξανε. Ναι. Πάντως όχι οι παπάδες οι φίλοι σου. Οι Άγγλοι μας στήριξαν, οι Γερμανοί μας στήριξαν, άλλοι μας στήριξαν. Και δεν μας στήριξαν γιατί μας αγάπησαν, γιατί ήθελαν τα εδάφη εδώ, προφανώς για τους δικούς τους γεωπολιτικούς και τους διαφόρους στόχους που είχαν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο μας βοήθησαν. Για να μας πάρουν. Μόλις πήραμε την Ελλάδα, στον πρώτο χρόνο δάνειο πήραμε. Άστε ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα. Α, μπράβο. Τι έμπρεβο. Τι ωραία που τα λέω. Τι έμπρεβο. Λοιπόν. Πλακωθήκατε μετά, κάνετε 300 εμφυλίους. Έτε σε μετά. Πλακωθήκατε. Τι δεν κάνατε, δεν πλακωθήκατε. Εσύ δηλαδή από τι γενιά πρέπει. Εγώ είμαι εναντίον των εμφυλίων πολέμων. Και εγώ είμαι εναντίον. Όλοι είναι εναντίον. Αλλά όλοι είναι εναντίον. Κι όμως γίνανε. Ωραία, πάμε σε άλλα θέματα. Παρακάτω. Ωραία. Αυτό το είπαμε. Εγώ είμαι αντίθετος. Μπορείτε. Ποδοσφαιρικά έχεις κάτι να πεις. Άμα το συζητήσουμε, βέβαια. Ό,τι θες. Πολλά θέματα. Ναι. Τι εθνική είδες καθόλου. Εθνική τι να δω. Όχι, δεν είδα. Δεν είδα. Θα τη δω σήμερα. Θα τη δω σήμερα με τη Βοσνία. Σήμερα έχει και ενδιαφέρον. Νομίζω ότι. Γι' αυτό ακριβώς θα κάτσω. Εδώ, εγώ έπαιξα 2-0 σκόρ τη Βοσνία. Έπαιξα 2-3 γκολ και άσωσε ένα άλλο. Τρία δελτία. Παίξτε διπλό 0-2. Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, παίξτε διπλό. Ξέρετε εσείς. Χρυσαυγίτες θα πάνε να κάνουν μαγκές εκεί στη Βοσνία. Γιατί στο Καραϊσκάκι κάτι μαγκές κάνουν. Θα πάνε τώρα ή θα στείλουν τον τροπετίστα του κάνουν. Του λούμι στο ξύλο. Δεν έχει τηλέφωνο. Ρωτάω γιατί να του πάρω τηλέφωνο. Χρυσαυγίτες τι έγινε. Αθηναίοι Χρυσαυγίτες εκεί στο Καραϊσκάκι, στη θύρα 7. Κάτι μαγκές κάνατε. Ελλάδα-Βοσνία, κάτι τσαμπουκάδες κάνατε. Στη Βοσνία θα πάτε. Πού να πάτε στη Βοσνία. Που να πολεμήσουμε με τους Τούρκους. Οι πρώτοι που θα φύγετε θα είστε εσείς εκεί κάτω. Πού να πάτε στη Βοσνία. Θα πάει ο τροπετίστας και ο γαλανόλευκος, πώς το λένε, Γλάρος, πώς το λένε. Φάρος, πώς το λένε. Θα πάνε εκεί οι φλόροι του γαλανόλευκου φάρου με τα μαγουλάκια τα ωραία. Θα έρθουν οι κανίβαλοι, οι πατριώτες της Βοσνίας. Θα γίνει το άλλο να δεις. Θα πες κανένα κλωτσίδι. Γιατί θα βγει και δυνατό το μάτς. Αν ο διαιτητής είναι λίγο μαλθακός, θα πούμε με τις κάρτες. Οι φλόροι Έλληνες σου λένε: τι να κάνω εγώ τώρα, θα παίζω για την εθνική. Ας τα ποδαράκια που μου πας και μας σκοτώσουν εδώ πέρα. 2-0 το σκορ. Θες να το παίξουμε παρέα. Γουστάρεις να κάνουμε ένα συνεταιρικό δελτίο. Όχι, δεν συμφωνώ με το σκορ. Α, δε, πω, 1-0 είναι, πόσο. Πιστεύω ότι ξεκινάει από το 0-0 το παιχνίδι. 0-0 ξεκινάει. Καλά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Επιφυλακτικός. Ωραία. Θέλω να τη δω καλά την εθνική. Καλά, να καλά. Προχωράει και μετά θα. Ναι, ναι. Και γενικά τα εθνικά συγκροτήματα θα δεις ότι. Με το Τερμισάκι και το Ζέκα θα τη δεις στην εθνική. Παίζει ο Τερμισάκι. Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου. Με ποιο θα το δεις. Με το Δόνι σεντερφόρ. Με όποιο παίζει. Ολόκληρη Ελλάδα το Δόνι έχει σεντερφόρ.
Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ λίγο. Σε ποια ομάδα παίζει ο Δόνης? Που πει του Κάρδη, πώς πες. Πώς την είπες? Του Κάρδη. Ολόκληρη η Ελλάδα, το Δόνη σεντερφόρ έχουμε. Ένα περιφερειακό σεντερφόρ. Ένα περιφερειακό σεντερφόρ. Θα βάλει τον Κουλούρη. Ποιο Κουλούρη θα βάλει στον πάγκο θα τον έχει. Η κατάντια σας είναι ο Κουλούρης και ο Δόνης να σεντερφόρ στην Εθνική. Αυτή είναι η κατάντια σας του 2004. Τα παραμύθια του 2004 με τους γκαγκάτσιδες. Καταστρέψατε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και τώρα λέει να πάρει το κουρμπέλι, λέει, το ελληνικό στοιχείο. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Πάρει το κουρμπέλι, το παλτό. Το παλτό, το κυλίμι να πούμε. Πάρει το πάω και αντί να το πάρουν με τις κλωτσιές, κάνει γκάλοπ άλλο. Τι γκάλοπ κάνεις, κουρμπέλι. Πρέπει να στο αεροδρόμιο επόμου τα όπλα ο Μπούζος μαζί με τους παοκάρχες. Ποια κουρμπέλι βρε τώρα. Το κουρμπέλι άμα τον πάω στον Άρη δεν θα παίξει βασικός. Το κουρμπέλι άμα τον πάω στον Πανιόνιο άμα παίξει. Ποιο κουρμπέλι ρε πάτε να πάρετε ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Τα μάτια μας δεν τα σκέφτεστε τα ματάκια μας θα πούμε. Που έχουν αρχίσει και σακουλιάζουν από τα γεράματα ρε. Δεν τρεπόσαστε λίγο. Το κουρμπέλι. Παίζει λέει και στόπερ. Ναι. Θα φύγει ο Βαρέλα να πούμε και ο Κρέσπο και ο Ιγνασόν να μπει ο Κουρμπέλης τρίτο στόπερ. Σάμα τι παίζετε ποτέ και με τρίτο στόπερ να τον έχετε. Δεν τρελαθεί ρε. Έχετε χαζέψει ρε. Έχετε πιει το νερό της αμάθειας ποδοσφαιρικής ρε. Καταρχήν έχω μια απορία. Μια έχεις μόνο. Ναι. Για λέγει. Οι παοξίδες δεν λένε ότι όσοι δεν μας στέλνουν, δεν μας γουστάρουν, μας βρίζουν, μας στείλουν. Τι παίρνει τη μεταλλική φωνή, είναι κόκκινη. Είπε τίποτα κάνα κιλό και τρία κιλά τσίπουρα. Είπε τι είναι αυτή τη φωνή. Τι μετάλλογη φωνή. Οι παοξίδες λέω. Δεν λένε ότι όταν κάποιο του αγνοεί, ναι, του φτύνει, του γράφει, ναι, ότι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί. Ανάλογα. Όταν ο Κουρμπέλης πέσει. Και ο Βιερίνια είχε μαλώσει. Ένα λεπτό. Και ο Βιερίνια, έλεγε ο κοντός ο Σαββίδης, ο Γιωργάκης, δεν ασχολούμαστε με το Βιερίνια, ήρθε και έπαιξε και μπαλάρα. Άλλο από το δεν ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαι, λέει, με το Βιερίνια. Βγήκε η Βάσο πριν τρία χρόνια και λέει. Επικοινωνιακό είναι. Άσε ρε, ούτε καν λέει μας πήρε τηλέφωνο κανένας. Παραπονέθηκε. Άστα τώρα δεν τα λένε. Πιέσαι το νεράκι σου τώρα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Κρυό είναι για το ζεστό, τι, για το γάργαρο νερό. Από πού είναι, από το Αραράτ το πήρε, δεν πούμε. Λέγε ρε. Λέγε, σ' ακούω. Μόνο του μιλάω. Μόνο μου μιλάω. Τι να κάνω, τρεις μέρες για να μιλήσω. Εγώ τα αγαπητό τότε. Μπράβο, Γρηγόρη. Όχι, έχω πρόταση από τσαμ τώρα και θα έρθει και θα κάνει. Ναι. Αποφάσισα να μείνω στον Παναθηναϊκό. Τώρα το ηθικό κομμάτι, εσύ πιάνει. Όχι, το ποδοσφαιρικό. Όλα τα πιάνει. Όλα μαζί. Ωραία. Γιατί τώρα να ακούσω κανένα πάουξη, μου θυμίζει. Ναι. Όχι τόσο πολύ την περίπτωση του Λιμπερόπουλου. Τώρα θα έρθει ο Λιμπερόπουλος. Αύριο θα έρθει ο Λιμπερόπουλος. Το Τζιρίλο τον πήρανε όμως. Μισό λεπτό. Ναι, μετά δύο χρόνια. Λοιπόν, πόσο καιρό, ναι, παρακαλυτό λέει. Μη. Μα ακούν παιδιά στο ταξί. Μη. Το πολύ το κελέ σου το βαριέται και ο παπά. Άστο να πα. Λοιπόν, ναι, του είπατε τώρα, τον είπατε μια φορά, δεν θέλει. Μισό και θέλει. Ναι. Συγγνώμη, ρωτάω. Ναι, σωστά. Ο Πάοκ πήρε έναν Σουηδό χαφ, ο οποίο τραυματίστηκε. Ποιο πήρε? Το Βέρμπουν. Φύγατε 128. Αυτό είναι κάτι άλλο. Παρακάτω, λέει. Πήρε τον Ολιβέιρα. Τι πήρε? Τον Ολιβέιρα. Δεν μας λέει και πολλά. Πήρε και τον Σέρβο. Ποιο Σέρβο? Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Ναι. Φίγιατ ρίτμο. Πήρε. Και άλλο χαφ. Ναι. Όχι. Πήρε μέτριους. Θα πάρει και άλλο μέτριο. Δεν παίρνει χαφ που κάνει τη διαφορά, αυτό να πεις. Μισό λεπτό. Ναι. Θα φτάσουμε εκεί. Α, λέω πήρε χαφ. Ναι. Πήρε τρεις. Και πάει και για τεταρτό. Πήρε τον Κουρμπέλ να παίξει στους ομίλους του Champions League. Θα κρεμιστεί η τούμπα πριν έρθουν οι φαγάνες. Με τι εμπειρία. Άντε, Ολιβέιρα έχει και μια εμπειρία. Εντάξει, Ολιβέιρα, εντάξει, είναι. Εντάξει, έχει και μια εμπειρία. Δεν μου λες τώρα. Ο Κουρμπέλης. Ναι. Είναι ταχύς. Όχι. Είναι τεχνίτης πολύ. Μέτριος. Έως κακός. Κακός δεν είναι. Ψηλός πολύ. Όχι. Κοντός. Όχι. Δηλαδή τι είναι. Ένα φαΐ, αλάτι δεν έχει, μπούκοβο δεν έχει, πιπέρι δεν έχει, το τρως επειδή δεν έχεις να φας άλλο φαΐ. Φαΐ είναι αυτό, μια, δυο, τρεις, θα καταντήσεις να πούμε, θα κάνεις έμετο να πούμε. Τι είναι αυτά Κουρμπέλης τώρα. Άντε ρε, σταματήστε τις ιστορίες, λυπηθείτε τα μάτια μας και να ξέρετε ότι δεν τρώμε κουτόχορτο να πούμε, εμείς. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Ούτε κουτρόχορτο. Κουτρόχορτο τρως. Εσύ. Ναι, άσε εγώ, άσε. Καθηγητής. Άσε. Με έδρα. Με έδρα. Στην κούτρα δεν πιάνεσαι εσύ. Εσύ ο Κιμπόκο και ο Αλέξανδρος στην κούτρα δεν πιάνεστε. Δεν πιάνεστε. Η εκτίμησή σου είναι τρομερή, δηλαδή. Ναι. Ειλικρινά. Εκεί σε κατατάσσω. Το δείχνεις. Έλα, τράβα άλλα θέματα. Έχει άλλα θέματα. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ θόρυβο κάνεις όταν πέφτεις. Μπράβο, Γρηγόρη. Να το ξέρεις. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, πολλά θέματα έχει. Α, την ήττα του Ηρακλή από τον Καραϊσκάκη. Ποιος ασχολείται με τον και την απόλυση του Ρόκα. Εσύ γάτα, δηλαδή. Λοιπόν. Ποιος ασχολείται. Ποιος ασχολείται. Ποιος ασχολείται. Ο Ηρακλής είναι λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού.
Και το πολύ πολύ να πες, ποιος θα στεναχωρηθεί. Δεν είναι θέμα. Σιγά μου, ρε. Τι βήτα, τι γάμα. Δεν έπεσε ποτέ και θα πέσει στα χέρια. Γιατί θα πέσει στα χέρια. Του Αμερικανού και του Θοδωρή. Ποιο Αμερικανού, η μούτρα Αμερικανού είναι αυτό. Γιατί το θέμα είναι έχει μούτρα. Ο άλλο από τι δυτικέ συνοικίε, σαν τον Ινδιάνο εκεί. Α σε καημένε τώρα με τον Ηράκλειο. Ο Τουτζιάρη, ο Στίβ βγαίνει εδώ, τι μιλάει. Ο Τουτζιάρη. Ναι, ο Στίβ, τι είναι ο Τουτζιάρη. Παλέμο, διοίκηση. Ναι. Τι διοίκηση, έχει λεφτά πληρώνει. Άμα το γυρίσει ανάποδα πέφτουν 10 ευρώ, α πούμε. Για πλάκα. Δίνει. Για πλάκα. Δώσει λεφτά. Για πλάκα. Ρε, σε ακούω, δίνει λεφτά ο Κουτουζιάρης. Για πλάκα σου. Βράσε τώρα τον πάνω. Για πλάκα σου. Δίνει λεφτά. Δεν είπα ότι έδωσε. Λέω έχει για δώσει ένα φράγκο. Έχει, είναι από αυτού που κρατήσαν λεφτά σου. Βράσε με τι έχει. Όταν δεν ξέρει, μην μιλά. Όταν δεν ξέρει. Δεν λεφτά στον Ηρακλή έχει δώσει 10 δραχμές. Να πάρει και να πει. Τι είμαι, κομμάτι του Τουτζιάρη. Όχι, το ξέρει να το στηρίζει όμω. Φυσικά. Ρε, Τουτζιάρη. Έχει οικονομική ρε, Τουτζιάρη. Πάει κάτω προπονητή, ρε, αφού είναι εύκολα τα πράγματα που βρίζει τον προπονητή και στηρίζει τον Θεοδωρίδη. Κλίκα του Θεοδωρίδη εκεί πέρα. Βγαίνει και τεμπραπανίτη για δικιά. Τι δικαιώθηκε, ρε. Έχει προπονητέ, έχετε αλλάξει. Παράγοντα του Ηρακλή ο Τουτζιάρη. Ω τι ρε. Δεν κατάλαβα. Τεχνογνωσία έχει. Δεν έχει. Τι έχει. Προπονητή έκανε. Μάνατζερ έκανε. Καμιά ακαδημία πήρε να προπονήσει. Γυναική ομάδα τίποτα. Τι, ω τι πήγε εκεί. Ω τι πήγε. Άσχετο. Εσύ σχετικό και αυτό είναι άσχετο. Είναι άσχετο, είναι ναι. Ποια είναι η βοήθειά του στον Ηρακλή. Επειδή είπε ότι πρέπει να φύγει. Ναι, ρε, πια ναι. Ω τι. Είπε ότι πρέπει να φύγει ο Ρόκα. Ναι, και. Και τον κράξανε και τώρα τον διώχνουν τον Ρόκα. Και τι έγινε. Δικαιώθηκε ο Τουτζιάρη τώρα. Ρε Τουτζιάρη, κάνε τον προπονητή, ρε. Πάει κάτω προπονητή, δει τι ωραία που είναι στον Ηρακλή εκεί πέρα. Αυτό πήγε να κάνει. Α σε μένα, γιατί η κότσια να το κάνει. Ο Κατσιαμπίζα η κότσια να το κάνει. Φοβούνται. Ο Κατσαμπής δεν είναι εκεί. Εντάξει, σκοτήθηκε. Το αν σηκώθηκε, παραιτήθηκε. Έλα, τελείω. Άσε τον Ηρακλή εκεί. Σοκάζει ο Μούχαλης, λέει, λύσαξες με τα Fiat. Θα κάνεις μια βόλτα, λέει, και μετά δεν θα ξανακατεύεις. Ναι, χασάπης πράγμα, γορίλας, με Fiat 500. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, να είσαι χασάπης, χασαπαράς να πούμε, και να πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, το χασαπάδων. Να κάνει, ας πούμε, οι χασάπηδες, να κάνουν, ας πούμε, πώς το λένε, εκλογές. Να βγάλουν τον αρχιχασάπη των χασαπαρέων. Και να πάει με το Fiat 500. Εγώ δεν έχω, μα δει, δυνατό, δεν έχω δει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω Fiat 500. Δεν το ξέρω καν. Μα Fiat 500 είναι να οδηγάει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Μαριμέρα. Βρε, δεν το ξέρω. Βράσε αφού με αυτό του αρέσει. Με τι να του αρέσει. Πάμε σε διάλειμμα τον ακούω κιόλας. Εδώ είμαστε παρέα με τον κλειδάρα Στέργιο Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Διγωνία. Πηγαίνετε εκεί να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριέ, ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Και να σου πω και το τελευταίο, γιατί να μην το κουράσουμε. Άμα θέλει ο Σαββίδης να βοηθήσει τον Αλαφούζο, α μα το πει να πούμε να ξέρουμε να πάρουμε το παλτό εδώ πέρα να τελειώνουμε. Α. Άμα θέλει να τον βοηθήσει τον Αλαφούζο ο φίλο του Σαββίδη. Και να σώνει τον Παναθηναϊκό για να του δίνει ενέσεις. Καλά κάνει και το κάνει. Αν μα ζαλίζετε τώρα τον Κουρμπέλη, πείτε μα, θέλω να βοηθήσω τον Αλαφούζο ο κύριο Σαββίδη, να τελειώνει. Το είπε. Εντάξει. Τον Κουρμπέλη. Αυτό που μίλησε είναι για την ίδια μπαρούφα. Κανένα Μελισσανίδη δεν έδωσε το έργο στον Κόκαλη. Έγινε δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό από την περιφέρεια Αττικής. Και προσφορά τη Ιντρακάτ ήταν η πιο φθηνή με έκπτωση 45%. Μη θίγει θέματα που δεν ξέρει. Μια χαρά τα ξέρω από μέσα για το παραμύθι. Έχω μια ένσταση. Άτι. Πώς μπορεί να κάνει η περιφέρεια διαγωνισμό για ένα έργο το οποίο το κάνει η ΑΕΚ μόνη της. Ναι. Με δικές εταιρείες. Τι. Άλλο οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Για πέστα εσύ που τα ξέρεις. Άλλο οι ιδιωτικές εταιρείες. Δομικών υλικών εσύ. Για πέστα. Καμία ιδιωτική εταιρεία δεν κάνει. Μπορεί να παίρνει προσφορές. Έτσι. Δεν κάνει διαγωνισμό. Άντε μπράβο. Πες του τα εσύ. Δεν ανήκει στην περιφέρεια Αττικής στο κήπεδο. Άντε μπράβο. Η περιφέρεια Αττικής έδωσε τα 20 εκατομμύρια. Παντελώνει. Παντελώνει. Λοιπόν. Τώρα, αν η ΑΕΚ ζήτησε προσφορές και υπήρχαν προσφορές, όχι όμως με τη μορφή διαγωνισμού και πήρε την καλύτερη από την εταιρεία του κύριου Κόκαλη, είναι κάτι άλλο. Τη δημόσιο διαγωνισμό δεν μπορεί να κάνει διότι. Τι υποχρέωση είχε ο κύριος Μελισσανίδης. Ο κύριος Μελισσανίδης δεν έχει σχέση περιφέρεια Αττικής. Ναι. Συγγνώμη, εξηγώ το φίλο. Γιατί... Ναι, μπορεί ο φίλος να είναι μικρό σε ηλικία. Να μάθει λοιπόν. Καλό είναι, δεν κακό. Εντάξει, ναι, δεν λέμε όχι. Απλά εξάκι είναι φανατικό. Δεν με νοιάζει ρε, τι είναι το εξάκι. Δεν μπορεί τώρα. Και κάτι άσχετο. Έμαθε τι έγινε. Μην πετάζεσαι, ρε κόκκινε. Έμαθε τι έγινε στην κηδεία. Μην πετάζεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Αποθέωση καπετάνιο. Ναι, μην πετάζεσαι. Μην πετάζεσαι. Πετάγεσαι. Πετάζεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Εσύ ζητάζεσαι. Ρε κόκκινε, μην το πα από το ένα θέμα στο άλλο με την έκθεση λοιπόν, να πούμε. Τελειώσαμε το θέμα. Δεν τώρα. Τελειώσαμε.
ξέρει τι υποχρέωση είχε ο κύριος Μελισσανίδης το 1996 στον κύριο Κόκαλη, αυτός που στέλνει το μήνυμα. Την ξέρει, δεν την ξέρει. Ξέρει για ποιο λόγο έφυγε ανέμακτα από την ΑΕΚ, σαν παράγοντες εννοώ, ο κύριος Μπάγεβιτς και πήγε στον Ολυμπιακό. Γιατί έκανε την πάπια η ΑΕΚ. Τα ξέρουν ή δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν. Πάμε παρακάτω. Τον Κέρμι την κάζα τότε. Ξέρουν πως πήρε ο κύριος Μαρινάκης τον Ολυμπιακό από τον Κόκαλη. Αν του βρήκε κάποιο μεπτό εκεί με κάτι πλαστά εισιτήρια και του την, τον έκανε μπούκα επειδή δεν τα λένε οι Αθηναίοι, δηλαδή πρέπει να σιωπήσουμε κι εμείς. Τα ξέρουν αυτά αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα ή δεν τα ξέρουν? Προφανώς όχι. Ξέρουν αν η Eurobank πήρε ένα φράγκο από το δάνειο που πήρε το Καραϊσκάκης, θα πούμε. Σεντ δεν πήρε η Eurobank. Eurobank όμως και η Eurobank. Και λαβερδιάδη στη μέση και πολλά. Τα ξέρουν αυτά οι Αθηναίοι που στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα σας στην Αθήνα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ναι. Κόκκινο τώρα που έφυγε ο Ρόκα, ποιος θα έρθει? Ο Μαρούλης θα έρθει τώρα που έφυγε ο Ρόκα. Είναι η ομάδα λέει που έχει το ρεκόρ με τις περισσότερες αλλαγές προπονητών. Όποιος πάει προπονητής τώρα, όνομα θέλει ξύλο στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή πρέπει να πάει προπονητής 30 ετών. Ραφαήλ, διάβασε κάτι, σε παρακαλώ. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που γράφει με την πραγματικότητα. Ναι, γιατί έγραψε. Γιατί το... Ότι γιατί... η Εκκλησία αφόρησε την Επανάσταση. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν την αφόρησε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν την αφόρησε την Επανάσταση. Ξέρω ότι είναι αβολεμένη σαν εταιρεία τότε με την Τουρκοκρατία. Και η Επανάσταση δεν έκανε η ίδια. Οι άλλοι την κάνανε. Σε αυτό αυτά τα ξέρουν. Κάποιοι παπάδες όμως, μεμονωμένοι, παλικάρια, τυχωθήκανε. Όχι όμως, πώς τα λένε ρε παιδί μου, όχι σαν εταιρεία, δεν τυχώθηκε. Η Εκκλησία σαν εταιρεία δεν τυχώθηκε στην Επανάσταση. Έκανε πίσω. Που ήταν αβολεμένη. Απ' την άλλη μεριά όμως υπήρχαν κάποιοι μεμονωμένοι ιερείς, οι οποίοι περάσαν και στην ιστορία και καλά κάναν και περάσαν στην ιστορία σαν μεμονωμένοι ιερείς που ήταν συγκλονιστικοί. Πάμε παρακάτω. Και κλείσε το αυτό εδώ, αυτόν τον καρκίνο. Παφ πουφ. Εντάξει, δεν μπορώ να το μυρίσω. Ναι. Άμα ο Λουτσέσκου λέει θέλει Κουρμπέλη να πάει στην Μπεσίκτας και να τον πάρει εκεί μαζί με το Λιμνιό. Δεν θέλει ο. Μετριότητα στον Πάοκ πάει για Ντάμπλ και ο Μίλου Σουρού δεν χωράνε. Μπράβο. Επαναλαμβάνω. Θέλει να βοηθήσει κατά την άποψή μου και τις πληροφορίες μου ο κύριος Σαββίδης τον κύριο Αλαφούζο. Πρέπει να βρει έναν τρόπο. Δεν μπορεί να του πει πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ, 2-3, να σε σώσω. Θα πάρει τον Κουρμπέλη. Όπως είχατε τότε με τα μόλτο τα κουρασάν, σας παίρνανε τους Χριστοδουλόπουλους, τώρα παίρνετε εσείς τους άλλους. Έλα. Τώρα εσείς έχετε τα λεφτά, οι άλλοι δεν τα έχουν. Έτσι άλλαξε, άλλαξε να πούμε. Το πορτοφόλι άλλαξε να πούμε από τη μία μεριά πήγε στην άλλη. Τα λεφτά πήγαν εδώ πάνω, οι άλλοι δεν έχουν. Έτσι είναι. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά, έτσι γίνεται. Παίρνει τον Κουρμπέλη ο άλλος για να σώσει τον άλλον. Όπως τα μόλτο σώναν τους άλλους εδώ πάνω, το εκείνο το διάστημα, πριν από 10-12 χρόνια. Την προσαβίδη εποχή. Γρηγόρη, μια ραζίκη, μια πατάτη και 5 προπονητές στα φιλιά μου από Ασπρόμαυρο Τρονχάιντ. Τρολάρι και καλά κάνει. Πού είναι τον Τρονχάιντ? Το Τρονχάιντ. Ναι. Σκέψου. Εσύ σκέψου, εγώ σε ρωτάω. Σκέψου, έχει και γήπεδο. Ποια χώρα είναι το Τρονχάιντ? Γερμανία. Στη Γερμανία. Νορβηγία, συγγνώμη. Στη Γερμανία ή στη Νορβηγία? Τον Τρονχάιντ να πούμε. Νορβηγία. Νορβηγία. Κόκκινε, πες μας τι γίνεται με τον Ηρακλή, μόνο εσύ γνωρίζεις. Ναι. Παιδιά, δεν είναι μόνο εγώ γνωρίζω. Δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν τον Ηρακλή. Οι ίδιοι είπαν ότι έχουμε διοικητική ανεπάρκεια, οι ίδιοι είπαν ότι έχουμε κάνει λάθη εκεί. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, οι ίδιοι βολεύονται αν δεν περάσει η τροπολογία. Για να πέφτετε εσείς κατηγορία, πάτε γάμα εθνική. Όχι, δεν μπορεί να πέσει ο Ηρακλής. Δηλαδή θα είναι. Γιατί δεν μπορεί. Θα πρέπει να βάλει τα χεράκια του, να βγάλει τα ματάκια του. Γιατί. Αν το κάνει, μπράβο του. Γιατί δεν μπορεί να πέσει. Δηλαδή. Αγωνιστικά δεν μπορεί. Γιατί για δεν μπορεί. Η ομάδα που ξέρω δεν μπορεί να πέσει. Ναι. Αν το καταφέρει, μπράβο του. Λες, θα είναι κατόρθωμα. Ναι. Θα πρόκειται. Άμα πέσει, θα πείτε ότι σα ρίξαν οι άλλοι, φταίνει οι άλλοι. Τι θα πείτε? Όχι, ρε, καμία σχέση. Ποιο θα πείτε, φταίμε εμεί? Φταίει ο Σαββίδης, ποιο θα πείτε? Το ΣΥΡΙΖΑ τι? Σήμερα βγαίνω και σου λέω. Ναι. Ότι αν πέσει, λέμε. Φέτος αυτά που έχουν γίνει δεν υπάρχουν ξανά. Μάλιστα. Δεν έχουν ξαναγίνει. Μάλιστα. Γι' αυτό ρώτησα τον Τζιάρη, σωστή μιλάει. Είναι παράγοντας. Είναι τεχνικός διευθυντής. Δίνει τη γνώση του. Βάζει λεφτά. Τι κάνει ο άνθρωπος? Γιατί δεν τον παίρνει ένα τηλέφωνο? Γιατί βγαίνει, ως τι βγαίνει δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι στη διοίκηση. Αν βγαίνει ως παλέμαχος ποδοσφαιριστής, πολύ ωραία. Αν βγαίνει ως διοίκηση, ποιος είναι ο ρόλος του στη διοίκηση? Τι κάνει ακριβώς? Σαν παλέμαχο το σεβόμαστε. Σαν παιχταρά, εμένα μ' άρεσε. Σαν παίχτης. Και καλό σεντερφόρ και έξυπνο και πασαδόρο και γρήγορο και τεχνίτη και όλα αυτά. Τώρα ω τι μιλάει, ω παράγοντα ή ω παλέμαχο, να ξέρω.
Ως παράγοντας. Ως τι παρά, τι κάνει δηλαδή. Μάθε ποιος. Εσύ να με πεις, τι να μάθω. Μάθε. Τι να μάθω. Παράγοντας του Ηρακλείου, ο κύριος Τουτζιάρης. Μάθε. Τι ακριβώς κάνει, ποια είναι η ιδιότητά του. Χρόνια πολλά στον Άρη, 105 χρόνια. Άλλο λέω. Και χαρές με τίτλους. Τα ανακούκουρτα, άλλο του λέω, άλλο με απαντάει αυτός. Διαβάζω μηνύματα εγώ. Διαβάζει μηνύματα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Θες να μην μιλάω. Όχι, σε ρωτάω, τι και με διαβάζει μήνυμα εσύ τώρα. Ως διοίκηση, το τι ρόλο παίζει στη διοίκηση. Δεν ξέρεις τι ρόλο. Πάρε τηλέφωνο. Ομάδα σου είναι, δεν ξέρεις. Εγώ να πάρω τηλέφωνο. Άμα δεν ξέρεις εσύ τι ρόλο βαράει ο καθένας στη διοίκηση, τις άλλες ομάδες πώς θα μάθεις να πω. Και κλείσω αυτό το βρωμό τσιγάρο εδώ μέσα. Δεν είναι τσιγάρο. Τι είναι αυτό. Δεν είναι τσιγάρο. Θα φάω κάνα δύο τόνους φασόλια και θα σου έρθω μέσα, θα κλειδώσω την πόρτα, θα λιποθυμήσεις. Το λέω. Απόλαυση. Απόλαυση, απόλαυση για μένα. Για σένα δεν θα είναι απόλαυση. Και για μένα, μια χαρά θα είναι. Ναι, εντάξει. Δεν έχω πια. Δεν μπορεί να σέβεσαι ότι ο άλλος δεν μπορεί να αναπνέει το. Σεβαστό και θέλω. Θε να βγάλει καρκίνο στο πνευμόνι. Εγώ δεν θέλω. Τέρμα. Εγώ θέλω να πάω από γεράματα. Μπορεί να πεθάνει από καρκίνο μόνο σου. Το είπε τελείω. Κλείστο να πούμε. Λοιπόν, Γρηγόρη, το γήπεδο είναι ιδιωτικό. Η υπογειοποίηση όμως είναι ιδιωτικό έργο. Τι είναι, λέει. Α, τα λέει τα παραμύθια τώρα. Έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να σα δώσουν 20 εκατομμύρια. Υπογειοποίηση τώρα. Άστο το παραμύθι. Όχι, μου λέει ότι η υπογειοποίηση. Ποιο το λέει, μωρέ αυτό. Ένα φίλο. Και τι, επειδή το λέει ο φίλο τώρα, δηλαδή δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Υπογειοποίηση. Και ο Σαββίδης μπορεί να κάνει εδώ ένα έργο και να του δώσει Πατουλίδη με τον, τον Τσιτσικώστα. Υπογειοποίηση 30 εκατομμύρια. Τι α πούμε δηλαδή ότι. Άλλο αυτό που λες. Για εξήδες τι θα πούνε. Ότι κάνετε υπογειοποίηση ή τα πήρατε από την περιφέρεια. Για πες μας τι θα πούνε. Τι άλλο θα πούνε. Αυτό που λες εσύ και άλλο αυτό που λέω. Υπογειοποίηση. Βλακίες λοιπόν, τώρα. Μισό. 200 εκατομμύρια χρέη συν 20 εκατομμύρια αυτό. 280. 200. Υπογειοποίηση. Δεν πληρώνουμε ΦΠΑ. Ο άλλο ο Κοντρομπαλάς ο Νικολαίδης δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Έγινε σαν το γέρο 45-46 χρονών, σαν 80 χρονών έχει γίνει από το φαΐ. Έτε να χαθείτε, σήμερα είμαι με. Τι να πω δηλαδή, έχω επιβδίσει να πούμε. Από τις πανελάσεις μέχρι να πούμε τον Κουρμπέλι, μέχρι να πούμε την ΑΕΚ με τα 200 εκατομμύρια και την υπογειοποίηση, μέχρι τον Κόκαλη και τον άλλο τον Μαρινάκι που τρώγονται να πούμε δεν πλήρωσαν φράγκο στη Eurobank. Μια μέρα σήμερα να πούμε. Τρίτη κουτσοβδομάδα. Άλλα θέματα λέγε, ακούω. Ο Ηρακλής. Τι έγινε, τι είπατε. Τι να πω ρε, είσαι τόσο αντι-Ηρακλή. Δεν κατάλαβες τη μεγαλοψυχία του Ηρακλή χτες. Τι έκανα λέει. Πήγε ο Ηρακλής χτες, έπαιξε προχτές μάλλον τον Καραϊσκάκη. Ναι. Και θέλατε να κερδίσει. Εθνική επέτειος 25 Μαρτίου θα κερδίσει τον Καραϊσκάκη. Ποιος είναι ο Καραϊσκάκης. Από τους Ήρωες του 21. Πλάκα μου κάνει. Θα μαυρώσει τώρα την επέτειο. Α, το χιούμορ. Είναι ο Ηράκλειο, είναι μεγάλο. Α, πα το χιούμορ. Έτε χιούμορ και τέτοια. Α, πα το χιούμορ. Άντε ρε τώρα και φάει. Πόσες μέρες έχετε να βάλετε γκολ, ε? Πόσες μέρες. Πόσες αγωνιστικές έχετε να βάλετε γκολ. Στα τελευταίες 5 αγωνιστικές πόσα γκολ έβαλε ο Ηράκλειο που θέλει να σωθεί. 5 μάτς πόσα γκολ. Θα σωθεί, ρε, μη στεναχωριέ. Πώς θα σωθεί, αφού άλλο πέθανε ο Περόν. Θα σνα. Σιγά. Πέθανε ποδοσφαιρικά, δεν πέθανε. Αν πας 35 χρονών θλάση και έχεις και βαρύ κορμί δυνατό σαν το Περόνι, πέθανε. Λέγε, άλλο. Γρηγόρη μου κάνει λάθος, απαντάει ο φίλος. Ναι. Το έργο αφορά την υπογειοποίηση εκτός γηπέδου. Άντε, και εκτός γηπέδου, έχει σημασία. Άντε. Και δημοπρατήθηκε από την περιφέρεια η οποία θα το επιβλέψει και θα το πληρώσει. Αυτό το έργο δεν το φτιάχνει η ΑΕΚ. Με δημόσια έργα ασχολούμαι και εγώ από το 90. Όχι, αν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, αν είναι ξεχωριστό πράγμα. Ξεχωριστό από το γήπεδο η υπογειοποίηση και οτιδήποτε άλλο γίνει σε αυτό, εκεί δεν επεμβαίνω. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι το γήπεδο. Ποιος θα κάνει έλεγχο, ποιος θα κάνει έλεγχο, αν αυτά τα λεφτά θα είναι για την υπογειοποίηση, ποιος θα έλεγξει τα έργα, ποιος θα έλεγξει. Ελεγκτικός μηχανισμός, ποιος θα είναι. Εκεί είναι η περιφέρεια. Ποια είναι? Περιφέρεια. Α, οι ίδιοι θα το ελέγξουν. Αυτοί που δώσαν το. Τρίχες. Δεν πιστεύω τίποτα. Εντάξει, καλά κάνετε. Καλά κάνετε. 20 εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Εγώ φώνασα για τα ρεύματα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Τα 11 εκατομμύρια που από 50 γίνανε 11. Και αφήσω την ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Και αφήσω τον Ολυμπιακό που δεν έχει δώσει φράγκο στη Eurobank. Δεν κατάλαβα. Εδώ τον Άρη και τον Ηρακλή του είπαμε λεπρούς. Και αφήσω την ΑΕΚ. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Άλλο. Τι άλλο. Μικρό ή μεγάλο. Για τον Κουρμπέλη τα είπες. Για την Εθνική τα είπες. Για τον Απόλλων Πόντου, μήπως κατά λάθος είδες το 0-0 με την Παναχαϊκή. Ορίστε. Που χάσανε από ένα πέναλτι και οι δύο ομάδες. Αλλά είναι δεύτερος ο Απόλλων Πόντου. Ποιος έχασε πέναλτι. Δεν το είδα το μάτς. Και η Παναχαϊκή και ο Απόλλων Πόντου. Εντάξει. Εντάξει. Κακό παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις. Εντάξει. Με δύο χαμένα πέναλτι.
Τον βλέπεις να μπορεί να ανέβει? Όχι. Γιατί? Γιατί τον βλέπω. Θα αφήσουν ολόκληρη Πάτρα και θα πει η καλαμαριά των 500 σε 250 κατοίκων. Μπορεί η Παναχαϊκή. Έχει από πίσω διοίκηση, η οποία, γιατί από ό,τι ξέρω ο κόσμος φωνάζει. Δηλαδή η Κέρκυρα, Παναχαϊκή και Καλαμαριά, και θα βγει Καλαμαριά με τι αβάντα? Ποιον αβάντα? Ποιον έχει μεγάλο αβάντα? Δηλαδή το Μαρινάκι. Δεν έχει. Το κυνηγάει ο Μαρινάκης. Με το Σαββίδι, τον κυνηγάει ο Σαββίδης. Το Μελισσανίδη που είναι φίλο στην Τσιγκουναρά, ο Μελισσανίδης, πώς θα ανέβει Καλαμαριά? Μακάρι. Αν ήταν φίλοι, θα γινόταν αυτό που έλεγε. Θα υπήρχαν λεφτά. Πώς, γιατί? Δεν θα είχε πέσει η εγγύηση. Σάμαλι είναι τώρα, πώς θα γίνει τώρα? Τι? Ρωτάνε αν έχουμε να πούμε τίποτα για τα 6.000 εισιτήρια που δίνει ο Πανόπουλος στον ΠΑΟΚ. Καλά κάνει και τα δίνει τα 6.000 εισιτήρια. Δεν κατάλαβα, να πουλήσει, θέλει, μαγαζί έχει. Ναι. Άμα το έκανε στο Καφτατζόγλιο όμως θα φώναζες. Άμα έδινε 15.000 εισιτήρια στο. Το ίδιο πράγμα είμαστε. Το ίδιο πράγμα. Τι δεν είμαστε. Τι είστε? Πώς είναι στην Ξάνθη, 200 και 230 είστε εσείς. Φυσικά. Να πω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Μεσίτη, τον οποίο τον έχω χάσει τις τελευταίες μέρες, τον Γιώργο, τον Πασοξίνα που είμαι εκεί στην Παπάφη. Να πω ότι ο Κώστας Παπαδόπουλος, το παιδί που κάνει γυμναστική εκεί μαζί μας στους Ultra Fighters, διέλυσε τον Τούρκο αντίπαλό του και έδειξε ότι αυτός είναι πλέον το καινούργιο αστέρι του kickboxing σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το ξέρω από 9 χρονών το παιδάκι. 5.500 Έλληνες είχε. Ο αγώνας έγινε στη Στουτγκάρδη το Σάββατο και ξεσήκωσε τους 5.500 Έλληνες με τη νίκη του. Οι οποίοι ακούγανε Ραπτόπουλο και Κόκκινο το μεσημέρι, να πούμε, της ίδιας μέρας. Και πήγε ο δάσκαλος να κάπου να ακούσει μουσική και άκουγε εμάς. Και εδώ λέει, με κυνηγάνε αυτοί. Σε ποιο πόλη? Στη Στουτγκάρδη. Τον Τουρκαλά του άλλαξε τα πετρέλαια, να πούμε. Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα ο Τουρκαλάς. Τι διάρκεια, τι τριάρκεια, τι άσου, τι πεντάρκεια, τι σηκώτια. Να έχει υγεία. Τι λόγου, τι. Να έχει υγεία το παιδί. Υγεία να έχει, τύχη να έχει και λεφτά να έχει, γιατί πρέπει το kickboxing να αρχίσει να παίρνουν λεφτά οι αθλητές οι καλοί και να ξεχωρίσει η σαβούρα από την. Και από ό,τι μας έλεγε ο δάσκαλος, σε υψηλό επίπεδο παίρνουν λεφτά. Ναι, ακόμα καλύτερα να πάρει. Άρα όσο προχωράει, μακάρι να προχωράει. Το Σάββατο έχει κάτι γορίλο αγώνες, να πούμε. Έχουμε εδώ ένα γορίλα, να πούμε. Είναι αστυνομικός της ομάδας Ζήτα, να πούμε. Ένας γορίλας, ο Γαλάνης. Ένας βόδαρος, άμα σε πιάσει τα χέρια του, σε κάνει αλτίο καπέζι, ένα ωραίο μάτσι, τα 70 κιλά, να πούμε. Ένας βόδαρος, θηρίο. Αυτοί είναι ωραίοι αγώνες, θα πάμε να τους δούμε. Θα σε πάρω και μετά πάμε να φάμε κανένα αρνί, να πούμε, σε κάνα αυτό. Πάμε στο φίλο στο Μαντζαβίρο, μας κάνει κανένα αρνί, καμιά μοσχαροκεφαλή. Τρως μοσχαροκεφαλή ή κάνεις, να πούμε, φακέστρος, γιατί ο πάτερ Αβακούμ σε είπε να κάνεις αυτό, όπως το λένε. Λέγε ρε, τρως κρέας αυτό το διάστημα, δεν τρως. Δεν μιλάει. Τρώ, ναι. Τρως, εντάξει, ωραία. Παρακάτω. Σαν σήμερα ήταν η μέρα που ο Ηρακλής κέρδισε την Μπέλογκροτ στο κλειστό της Πηλέας. Τι το κάνεις αυτό? Γιατί? Σαν σήμερα το 1821 κερδίσαμε 10 χρόνια την Επανάσταση. 10 σαν σήμερα πριν 50 χρόνια θα πάρει το κύπελλο ο Άρης με το πέναλτι του Κούδα που ήταν out. Σαν αύριο, να πούμε, καθίστε καλά στη σύγχρονη ιστορία. Χθες έκανα, να πούμε, στη Μαρμίτα έρευνα και λέω, είστε περήφανοι ρε όταν ακούτε τον εθνικό ύμνο? Βεβαίως, λέει. Και γιατί λέω είστε περήφανοι? Για τους προγόνους μας. Για τους αυτούς λέω είστε περήφανοι? Όχι, λέει. Γιατί? Εδώ τι? Σου δίνω φωτογραφίες από εκείνο το μάτς. Ναι. Το έχεις ξαναδεί το κλειστό του ΠΑΟΚ έτσι? Το κλειστό του ΠΑΟΚ όχι. Μόνο με τους Ηρακλειδείς το έχω δει. Έτσι το έχεις? Όχι, όχι, όχι. Τι, ας πω ψέματα. Και και 10.000 απ' έξω. Δεν ήταν μόνο η μία. Δεν μου λες ρε Γρηγόρη, αυτοί οι 10.000 πριν 10 χρόνια εκεί και άλλοι 10.000 απ' έξω, πού είναι τώρα? Με αυτά που βλέπουν λογικό. Πού είναι τώρα, λέω. Αγανακτήσανε με την κατάσταση, βεβαίως. Σαν σήμερα 10.000 Ηρακλειδείς έστειλαν την ομάδα τους στο τελικό του Champions League. Μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο. Και άλλοι 10.000 έξω από το γήπεδο. Αυτή η εικόνα δεν έχει ξαναγίνει. Είναι τρομερή εικόνα. Κράτα τη να την έχεις στα βαθιά σου χεράματα. 10 χρόνια είναι. Να τη βλέπεις. Ρε φίλε, το θα γίνουν και 20 και 30 και 40 χρόνια, δεν θα τους ξαναδείς. Ναι. 7.000 ήταν στην Πράγα. Ναι, δεν λέω εγώ. Κράτα τις φωτογραφίες να τη βλέπεις. Γιατί μειώνεις τη δυναμική και το μέγεθος. Εγώ δεν τη μειώνω, έχει μειωθεί. Εγώ όταν θα κάνουμε πλάκα, κάνουμε πριν πλάκα. Πριν 10 χρόνια με είπες. Πριν 10 χρόνια θα σου έλεγα άλλα. Παραμύθια. Ξέρεις το Μητσιά που λέει άσπρη μαύρη η φωτογραφία. Είχε ένα χαμόγελο χοντρό. Εσύ ήσουν ο χοντρός που χαμογελούσε πάνω. Λέγε, πάνω κάτω. Χοντρό χαμόγελο. Και μόνος σου τα λέει, μόνος του γελάει. Ναι. Διάβασε κανένα μήνυμα. Τι ήπιες εχθές, πες μου, γιατί σε βλέπω ότι είσαι χυμένος σήμερα. Πες μου τι ήπιες, αλήθεια όμως. Δεν ήπια τίποτα, δεν κοιμήθηκα απλά. Δεν κοιμήθηκες? Ναι. Το βράδυ? Ναι. Προχθές το βράδυ και ήταν να κοιμάσαι. Καλό κάνει ο ύπνος. Καμιά φορά συμβαίνει. Κάνα μασάζ, κάνα αυτό να κάνεις. Συμβαίνουν. Καμιά πιτσιρίκα σε τρίβει λίγο, γιατί σε βλέπω να πούμε σε. Συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν θες να σε βγουν και τρέχεις. Εντάξει. Κατατρέχεις. Εντάξει. Λοιπόν, πες στο Φαλακρογόρακα ότι είναι άσχετος και εμπαθής. Ας μιλάει μόνο για μπάλα. Ναι, για ποιο πράγμα είναι. Ο οποίος κάνει δημόσια έργα.
Ποιο κάνει? Δημόσια έργα. Ποιο κάνει δημόσια έργα? Ο 123. Έτσι δηλώνει τουλάχιστον. Ότι κάνει δημόσια έργα. Κάνει δημόσια έργα. Και είμαι άσχετο. Σε τι είμαι άσχετο? Όχι, επειδή. Τι πήρε 20 εκατομμύρια η ΑΕΚ από κάτω το τραπέζι και το φαυτίσατε, την υπογειοποίηση. Εγώ είμαι άσχετο, ρε. Αν δεν αγαθεί από εκεί πέρα. Τι είπε, άσχετο. Σε δημόσια έργα φυσικά είμαι άσχετο. Δεν κάνω εγώ δημόσια έργα. Αυτό. Δεν κάνω. Ξέρω όμω τι σημαίνει. Και με μένα ήταν πολύ εμπαθή στην αρχή. Τον βλέπω στην πορεία. Εντάξει, όταν έχει να πει κάτι το λέει. Είναι ο τρόπος που μου μιλάει έτσι. Είναι ο παδός. Καλά εξηγείται. Ο παδός. Απλά, μισό λεπτό. Θα πρέπει να μάθω αν έχει, αν έχει διαχωριστεί το έργο. Ναι. Δηλαδή αυτό θα μάθετε εσύ που έχει κάνει δομικών υλικών, να πούμε. Δομικών έργων. Μπράβο στον Τουρσουνίδη τον Γιώργο. Τι έκανε. Μπράβο. Τι έκανε. Βγήκε και δήλωσε: ο ΠΑΟΚ χρειάζεται καλύτερο παίκτη από τον Κουρμπέλη. Να, γεια στο στοματάκι του. Να και ένα που δεν γλύφει. Να πω μια κουβέντα πάνω σε να και ένα που δεν γλύφει. Μ' αφήνει να μιλήσει. Φτάνει το γλύφει. Μ' αφήνει να μιλήσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχω μια φιλοσοφία. Εσύ? Ναι. Εγώ έχω δύο φιλοσοφίες. Καλά κάνεις. Λοιπόν, όταν να πάρεις κάτι, ναι, θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι έχεις. Χρειάζεται τη θεωρία τώρα. Καλά τα λέει ο Τουρσουνίδης. Ή εγώ, είσαι με τον Τουρσουνίδη? Άξιος. Τι άξιος? Άξιος ο λόγος του. Άξιος ο λόγος του. Λοιπόν, ναι. Όταν πρέπει να πάρεις, θέλεις να πάρεις έναν τερματοφύλακα, πρέπει να είναι καλύτερος από αυτούς που έχεις. Μάλιστα. Θες ο Κουρμπέλης είναι χειρότερος. Θες να πάρει στόπερ. Πρέπει να είναι καλύτερος. Ο Κουρμπέλης είναι, πες, θα σας ακούσουμε. Ο Κουρμπέλης είναι δεν είναι καλύτερος από τον Ολιβέιρα. Χειρότερος από είναι. Τον, δεν μας κάνει. Από το Βέρμπλουμ και τους υπόλοιπους. Παλτό είναι. Παλτό δεν είναι. Βρε, παλτό είναι. Παλτό δεν το λέει. Ο Κουρμπέλης. Όχι. Παλτό δεν είναι. Άτε, ναι. Παλτό δεν είναι. Ε. Απλά τον φουσκώσαν τα μυαλά. Ναι. Πέρσι. Ναι. Πίστευε ότι θα πάρει. Να σα το ξεφουσκώσω εγώ φέτος. Ρε φίλε, όταν εγώ έλεγα Κουρμπέλη. Αν δεν σου έρθει η πρόταση από Ιταλία και πιστεύει ότι θα σου έρθει. Παραμύθια σε πουλάνε. Καταρχήν, μόνο από το όνομα κόβεται. Ακού Κουρμπέλη. Μόνο και, που σε λένε Κουρμπέλη. Εγώ πάω, ξύσι μου και τα έλεγα. Έλεγα Κουρμπέλη, μη σε δουλεύουν. Ακού Κουρμπέλη. Το θυμάσαι που με έκανε και χαβαλέ. Ναι, Γρηγόρη. Έλεγα Κουρμπέλη. Αν δεν σου έρθει στα χέρια σου η πρόταση. Μπράβο, Γρηγόρη. Από Ιταλό ειδικά, παραμύθια μένουν. Τέλο πάει. Εντάξει, παραμύθια πρώτα. Παρακαλώ. Τώρα, Κουρμπέλη. Για ποιο λόγο μπορεί να υπάρχει φίλο. Πάρ το μπουζούκι, ρε, άμα θες να τον βοηθήσει τον άλλον και φτιάξτονε. Πάντον εκεί στο Ζαραβατσίδι το βρουτόταυρο. Ο ένας είναι ο άλλος είναι εξάρι. Πάρε το βρουτόταυρο εκεί ο πέρα. Ο ένας είναι οκταροδέκαρο. Φτιάξτο λίγο άντρα να πούμε. Ο ένας είναι οκταροδέκαρο. Οκταροδέκαρο. Δεκάρι είναι ο μπουζούκι, ρε. Με αριστερό πόδι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Δεκάρι είναι, κανονικό δεκάρι. Πάρτονα, δώσ' του πέντε δραγμές. Πέντε ψίχουλα τον Αλαφούζο που είναι και δεξιός, να πούμε εκεί πέρα. Πάρε τον μπουζούκι, πούλα τον Μπέλκα εκεί στην Καρατιφλού, αν καρακουτσού. Βάλ το στο γυμναστήριο εκεί πέρα. Έχει πολλούς εκεί φίλους που κάνουν έξτρα προπονήσεις. Ενδυνάμωση. Ενδυνάμωση, ταχύτητες, βάρητα αυτά κτλ. Κάτω τουρμπίνα, πλάκωσα στην πρωτεΐνη να πούμε. Κάτω και καμιά ένεση και φτιάξω ένα εκεί. Να μου να δεις τι δεκάρι μπορεί να σου βγει. Το Κουρμπέλι. Το μπουζούκι να πας να πάρεις. Άμα θες να βοηθήσεις τον φίλο σου, τον Αλαφούζο να πούμε. Τα λέω καλά, ρε Γρηγόρη. Όχι, δηλαδή πες μου. Λίγο καθυστέρησες, τότε με κοροϊδεύες, τώρα τα άλλαξες. Άντε πάλι με τη μεταλλική φωνή. Αυτή είναι η φωνή μου, ρε φίλε. Μα τι μεταλλική φωνή. Τι να κάνει. Άλλο. Έμεινε τίποτα. Όχι, τώρα το είδα. Ποιο? Και συγγνώμη για την αμελία μου. Τι αμελία έκανες πάλι? Ποιο είναι η οποία αμέλεια? Σε δικαιώνει. Ποιο με δικαιώνει? Η απομάκρυνση του Ισπανού λέει έφερε πιο κοντά Παπαδόπουλο Θεοδωρίδη. Ποιο Παπαδόπουλο? Ποιο Παπαδόπουλο? Τον Ντόμ που είναι Θανάσης. Εντάξει. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. 7.59 δεν ήρθε όλο το μήνυμά σου. Αν έχεις την καλοσύνη, στείλ το ολόκληρο για να μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ρε συφίλε, οι ακροματικότητες επειδή ρωτάς, δεν βγαίνουν από την μια δεν είναι, εδώ δεν έχουμε την AGB, είναι η Focus Bar η οποία μετράει. Αν θες να μάθεις, μπορείς να μάθεις. Εντάξει, και αν θες και λεπτομέρειες, μπορεί να μάθεις και λεπτομέρειες. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το άγχος το δικό σου να μάθεις για τα νούμερα. Γιατί αγχώνεσαι τόσο πολύ. Έλα να στα πούμε από κοντά. Έλα από κοντά να στα δείξουμε. Και ποιος ο λόγος όμως που ρωτάς τα νούμερα. Άλλος έκανε... Καλησπέρα. Και ο Ζαμπίδης πάλεψε στην Κάρδη προχτές και βγήκε πρώτος στη καλησπέρα. Αλλά έκανε box και όχι kickbox. Παιδιά, για τον Ζαμπίδη, αυτά που μου είχαν πει παλικάρια τα οποία τον είχαν δει από τον πρώτο του καιρό, λέγανε ότι ο τρόπος και η ταχύτητα που είχε στις γροθιές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
Και μου άρεσε εμένα προσωπικά, τον Κωστίδη τον άρεσε αυτό το πράγμα, δικαίωμά του, που ήταν παντού με την ελληνική σημαία και πάντα, δηλαδή δεν πουλούσε πατριωτισμό, το έκανε με την ψυχούλα του, άστα ήταν ένα άθλημα ιδιαίτερο και έφτασε μέχρι την κορυφή του κόσμου. Και ήταν πάντα με το χαμόγελο. Πάντα με το χαμόγελο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εμείς. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές. Επτά λεπτά μετά από τις 3 Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα στο 2310 και τα 390. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στους οποίους μπορεί να κάνεις την οδική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σου, και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς, οι αδερφοί Κωνσταντινίδη διαγράφουν οριστικά το αυτοκίνητό σας. Το 2310 και τα 390 είναι ελεύθερα, πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα μιλάτε για μεταγραφολογία, είναι πιστεύω λίγο νωρίς, γιατί πολλοί πολλά μπορεί να ακούγονται, αλλά το τι θα γίνει στο τέλος, ποιους θα πουλήσουν, ποιους θα φέρουν, είναι λίγο νωρίς να το δούμε, να συζητήσουμε. Όσον αφορά για τον Κουρμπέλη που λέτε, ο Κουρμπέλης πριν από ένα χρόνο, αν θυμάστε καλά, πάλι τον ήθελε ο ΠΑΟΚ και τον ήθελε και μια ιταλική ομάδα. Και λόγω μάνατζερ χάλασε τότε η μεταγραφή. Δεν τον πήραμε, πήραμε άλλον στη θέση του. Εγώ θα σε ρωτήσω το εξής, Κόκκινη. Μαζί δεν μιλάμε? Βεβαίως. Ωραία. Εγώ διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ για μεταγραφολογία και λέει ο Ολυμπιακός θέλει Ντουρμισάη, θέλει το Βέλεφ από τον Άρη, θέλει το Ματέο Γκαρσία από τον Άρη, θέλει έναν παίκτη από τον Λεβαδιακό και έναν από τον Αστέρα Τρίπολη, θέλει να πουλήσει τον καλύτερο του παίκτη τον Φορτούνη. Και θέλει να πουλήσει και τον Κούτρι. Η ΑΕΚ το ίδιο θέλει να πουλήσει. Η μεταγραφολογία είναι και το τι θα κάνει και ο αντίπαλός σου. Αν ο Ολυμπιακός πάει και πουλήσει τους καλύτερους τους παίκτες και πάρει στη θέση του τον Ντουρμισάη και τον Βέλεφ και τον παίκτη από Λεβαδιακό και από Αστέρα Τρίπολη αντικαταστάτες, εσύ τι περιμένεις δηλαδή, μετά από ότι αν τον παίρνει ως αντικαταστάτη του Κάνιας, π.χ. τον Κουρμπέλη, άσχημος είναι. Αν ο αντίπαλός σου πάει και πάρει τέτοιες, κάνει τέτοιες μεταγραφές και πουλήσει τους καλύτερους παίκτες του, δεν μπορείς να πεις ότι ο Κουρμπέλης είναι άσχημος. Όσον αφορά τη συγκρίνηση του Κουρμπέλη με τον Μπουζούκη, ο Μπουζούκης έχει καλό ποδάρι, αλλά είναι αργός. Δεν είναι πέρκας, δεν έχει εκτόπισμα, δεν είναι γρήγορος. Εντάξει, θα τον είχαν πάρει ήδη. Άστο, μην το συζητάς, θα τον είχαν τσιμπήσει ήδη ομάδες. Τον Μπουζούκη. Επειδή λέτε γιατί δεν παίρνουμε τον Μπουζούκη, έτσι δεν λέτε? Αυτό είπε ο Κωστής. Ναι, ο Κωστής το είπε, αλλά ο Μπουζούκης είναι αργός. Ποδάρι έχει, σουτ έχει. Αλλά τα σουτ δεν είναι ότι θα μπουν όλα μέσα. Έβαλε κάποια γκολ, έβαλε, ok. Ποδάρια έχει. Σουτάρι, αλλά αυτό έχει μόνο. Ταχύτητα δεν έχει. Είναι αργός ο Μπουζούκης. Ο Κουρμπέλης κλέβει μπάλες, δίνει πάσες, κάνει μια δουλειά. Αν τον πάρεις ως αντικαταστάτη του Κάνιας, δεν είναι άσχημα. Αλλά κάτσε, θα τον πάρεις κιόλας, μπορεί να ακούσει και 10.000 ονόματα. Τον Κουρμπέλη, εγώ ξέρω, 2 χρόνια τον ακούω ότι θα έρθει. Όλο τον έχω σε μεταγραφολογία. Αν ήθελε ο Πάκου να τον πάρεις, πιστεύω θα τον έπαιρνε. Μπορεί και να τον πάρει και να τον έρθει να ανοίξει την Καλαμαριά. Να ανέβει του χρόνου η Καλαμαριά. Πέρσι ήθελε να τον πάρει και δεν ήρθε. Μπορεί να ανέβει του χρόνου η Καλαμαριά, να τον πάρει δανεικό. Να τον δώσει δανεικό στην Καλαμαριά. Πού το ξέρεις? Τέλος πάντων, θα σας δώσω μια συμβουλή. Μπορώ να σας δώσω για τη θεαματικότητα που λέτε? Ακροαματικότητα. Ακροαματικότητα. Λέτε για την ακροαματικότητα. Ακροαματικότητα. Η εκπομπή η οποία κάνετε είναι εκπομπή τύπου παλιά που κάνει ο Παρασίδης, ο Γεωργίου, παλιά που κάνει ο Ραπτόπουλος. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν κατάλαβα, παιδιά. Καμία σχέση. Τι έγινε, ό,τι τι. Όχι, μπορώ να δώσω με μια. Μα ναι, πώς... όχι, τη συμβουλή. Απλά σου λέω, ξεκινάς λάθος. Καμία σχέση. Τι έκανε, παιδί, είναι παιδί, τέτοιου παιδί, τύπου που. Κάτσε, ρε φίλε, για μένα. Ο θεατής τηλέφωνο μιλάει, λέει τη γνώμη του κτλ. Αυτό για αποδόσεις. Αυτό δεν κάνετε. Δεν κατάλαβα. Η εκπομπή είναι σατυρική, γίνεται από ένα δίδυμο στο οποίο αυτός αρκάζεται. Ναι, παιδί, μπορώ να σου πω και εγώ αυτό που θέλω φυσικά. Να σου πω. Κάτσε, να πει ο άνθρωπος, τι θέλει να πει. Εγώ αυτό που θέλω να συμβουλέψω και στο Ραπτόπουλο και σε σένα είναι όπως έχει, ρε παιδί μου, είχε παλιά ο Ραπ. Είχε παραδείγματος χάρη, έβγαινε
ο Ντρούλινγκ, ο Νεαπολίτης, ο ένας είχε πέντε συγκεκριμένα άτομα τα οποία έβγαιναν κάθε μέρα. Ναι. Οι οποίοι λέγαμε κάτσε να ακούσουμε τι θα πει αυτός και αυτός και αυτός. Όπως βγάζει τώρα ο Γεωργίου τον Αυγολέμων όλους αυτούς, πρέπει να βρεις και εσύ, ραπ, πέντε άτομα κάθε μέρα να παίρνουν, να έχουν άποψη αυτά, να τους ακούμε. Εδώ, ράδιο. Ναι, ράδιο. Αυτό εδώ το έχεις παλιά, τώρα δεν το έχεις. Τώρα μπορεί να σε πάρει και ο ίδιος δύο φορές. Ναι. Αυτό ήταν επίπεδο. Συνήθως οι αυγολέμονοι μου έρχονται αλλού. Μου έρχονται στην τηλεόραση, μου έρχονται. Ναι, θα κάνεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα αυτά. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τη δουλειά. Δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να βρεις πέντε άτομα οι οποίοι να έχουν καλή άποψη να μιλάνε στο ραδιόφωνο. Πώς έπαιρνε ο Ντρούλινγκ, θυμάμαι. Με καταλάβατε που λέει και ρε αυτό που λέει. Ναι, κοίταξε, τα ταλέντα δεν βγαίνουν συνέχεια. Ανακάλυψα χθες ένα ταλέντο. Ανακάλυψα χθες ένα ταλέντο, ένα παοξί και βγήκα μια 17 μπύρες. Και ήρθε μαρμίτα και έλεγε ωραία πράγματα, αλλά πρέπει να το. Ναι, αλλά αυτό άμα το δουλέψεις, δεν θα τους βρεις σε μια μέρα. Αν το βάλεις στο μυαλό σου και το δουλέψεις, σε ένα εξάμεινο. Πόσους να βρω, ρε φίλε. Να σε καλά, πόσους να βρω. Να βρω, έχω βρει να πούμε. Το κακό είναι ότι όσους έχω βρει, βρήκα δουλειά αλλού και είναι αντίπαλοι τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Εντάξει. Έλα. Έλα. Έλα, ρε, ραπ, τι λέει. Καλά. Γιώργος από Καβάλα, είμαι εγώ άνεργος, είμαι άμα θες έρχομαι και στην εκπομπή. Έχεις ατάκα, μούρη, παραβατική έχεις. Είσαι μηταράς, αυταράς, σου λείπουν δόντια, τίποτα. Κοντό. Όχι. Από τον Κοντό έχεις χαιρετίσματα. Πού είναι ο Κοντός? Το ξέρεις, εκείνος στο Seaside. Ξέρω, ρε, πώς δεν το ξέρω. Α. Ναι. Τι λέει, πώς δεν βλέπεις την Αοκάρα, άνοδο, τρένο. Δερμιτζάκης, πώς θα γίνει. Καλός, τι λες. Πολύ καλός. Πολυτέλεια για την κατηγορία. Ανέβηκε β' Εθνική Καβάλα. Στηρίξτε κύριε Βλομοκαβαλιώτε στην ομάδα να πούμε στο Ανθή Καραγιάννη, δεν πάτε να πούμε. Έλα ρε φίλε, εγώ πάω. Μαζευτήκατε όλοι παοξίδες, γίνατε εκεί νεόπλουτοι. Ο ΑΟΚ έχει ιστορία να πούμε. Μην τα εθνική πρέπει να είναι οπωσδήποτε. Κάτσε, είμαι στο ψάρεμα τώρα και έχει κόσμο εδώ και σε ακούμε. Πού είσαι, σε ποιο μέρος είσαι? Κοντά στο λιμάνι είμαι, θες να έρθεις? Ρε φίλε, φύγε ρε φίλε με το ψάρεμα στο λιμάνι. Όχι ρε. Τι ωραία ζωή. Παρακαλώ. Ψαρεύει, ξέρεις, ε. Δεν κάνεις έξι, ψαρεύει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, Γρηγορή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Πολλά περαστικά και να τον δώσει δύναμη ο Θεός, το στρατηγό μας, να βγει δυνατός από τη μάχη. Έπαθε ο Δωμάζος τίποτα? Όχι, ρε. Ο Δωμάζος, ο στρατηγός, ο Μάκης. Για το Μάκη του Μανάβηλε. Τι έπαθε ο Μανάβης? Σήμερα δίνει δύσκολη εγχείρηση στο Ιπποκράτη. Τι έχει εσύ, τι έπαθε? Έχει τις ευχές μας. Τι έπαθε ο Μάκης? Δεν μπορώ να ξέρω. Κάτι με είχε πει ο Κούδας πριν λίγες μέρες ότι είναι δύσκολο, ότι έχει αυτό κακό. Τώρα δεν ξέρω. Από ό,τι έμαθα όμως. Ναι. Γιατί είπε στρατηγό και πήγε το μυαλό μου στο Δωμάζο, νόμιζα Παναθηναϊκό. Ένα είναι ο στρατηγός, ποιος Δωμάζος τώρα? Σταμάτα ρε φίλε. Από ό,τι έμαθε η οικογένεια Σαββίδη δίνει χρήματα και τον περιθάλτη. Δεν ξέρω, ναι. αυτό ισχύει. Αν ισχύει θα το κάνει στο Ιπποκράτιο. Το κάνει στο Διαβαλκάνικο. Πάμε παρακάτω. Περαστικά στο Μάκι. Επόμενη γραμμή. Περάτης. Επόμενη γραμμή. Χαμπάρι δεν έχει τι γίνεται. Καλησπέρα. Ο φίλος είπε κάτι και λέω. Ο φίλος είπε στρατηγό και το μυαλό μου πήγε στο Δωμάζο. Τον... Είπε λέει το κάνει στο Ιπποκράτιο. Και εσύ λες πήγε στο Ιπποκράτιο. Αν πάει στο Ιπποκράτιο θα πεθάνει ο άνθρωπος. Στο Διαβαλκανικό θα σωθεί. Δεν έχει καλούς γιατρούς. Βρεάτε φύγει από εδώ πέρα. Στο Ιπποκράτιο. Πάω, εγώ θα πάω στο Ιπποκράτιο. Διαβαλκανικό. Εντάξει, ήταν εκεί και ο γιατρός του κ. Παπαγεωργόπουλου από εκεί. Ήταν μια χαρά, θα σωθούν εκεί πέρα όσοι πάνε. Στο Ιπποκράτιο θα πάω. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλώς τον. Πήρες τα φάρμακα, βλέπω. Τα πήρα, ναι. Αύριο κάνω κέρδες. Άκουρα αυτό που λέει. Ναι. Ο Μανάβης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας έκανε κερκίδα δεκαετία 80. Και ο Νικόλας έκανε κερκίδα. Αυτούς τους δύο ανθρώπους πρέπει να τους κάνουμε άγαλμα. Άγαλμα πρέπει να τους κάνουμε και πρέπει να βοηθήσουμε και τον άγαλμα πρέπει να κάνετε το Σαββίδι. Γρήγορα. Το Σαββίδι πρέπει να κάνετε άγαλμα και δεν θα πάρει και πολλά λεφτά αυτός που θα φτιάξει το άγαλμα γιατί θα είναι κοντό το άγαλμα. Πήρα τον πάνω να το κάνουμε άγαλμα, εντάξει. Ναι. Αλλά τώρα για τα παιδιά εδώ του ΠΑΟΚ, στα παλιά. Κοίταξε να πεις αυτό που λέει. Ναι. Ακόμα δεν έχει γυρίσει τίποτα, το πρωτάθλημα δεν κρίσει ακόμα. Σταμάτα ρε Αλέξα, πώς δεν κρίνει. Περάσαμε τον Αστέρα Τρίπο, σταμάτα. Μας περιμένουν στην Ξάνθη να μας κάνουν πάλι προβοκάτσια, εγώ τα ξέρω τα κόλπα. Μας έχουν στημένοι οι Ολυμπιακοί. Έλα ρε, σταμάτα ρε. Ποια Ξάνθη είναι, τι Ολυμπιακοί. Δεν πήρε ο Παναθηναϊκός, μείον τρεις το κάνουν. Λοιπόν, θα πάρει τους σύνταξη του βαθμούς Ολυμπιακός, θα κερδίσει, θα πάρει και τους τρεις
του Όφη, θα πάρει και τις 3 δικούς μου βαθμούς και θα βγει πρωταθλητής. Κατάλαβες, δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Ο Ξύρες, ήρεμα εκεί στην Ξάνθη, πάμε χαλαρά, να πάρουμε το διπλό και να πανηγυρίσουμε αίτητη για έναν τίτλο τον οποίο διψάμε εδώ και 34 χρόνια. Εγώ 16 χρονών ήμουν το αδύνατο δεύτερο τίτλο. Εφτάμουν στον πρώτο. Έχω φάει τα κρυγόνα, έχω πάει σε όλα τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, γιατί στην Αθήνα δεν κατεβαίνω, γιατί είχαν δύο άτομα το 91 τότε, τους κάψαν τους ανθρώπους, ο Φερνάδο και ο Φίμης. Αυτά έχω να πω και το βράδυ τα λέμε στην εκπομπή. Σε περιμένω και να βάλεις την γραβάτα, γιατί θα πούμε. Θα βάλω γραβάτα. Και τρίτη κάνεις. Έχω κάτι έξοδα και λέω να κάνω και άλλες εκπομπές. Καλά κάνεις. Ναι. Πρέπει να ξεχρεώσω κάτι. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρης από Διαβατά, γεια σου Κωστή. Γεια σου Κωστή. Ναι. Λοιπόν, μια διόρθωση κόκκινη για σένα. Πριν είχες πει ότι ο Μίσης είναι Σέρβος, είναι Κροάτης, με δύο συμμετοχές. Εντάξει, μικρό το κακό. Τι Σέρβος, τι Κροάτης. Όχι, όχι, ναι. Παρένθεση ήταν αυτό. Τέλος πάντων, παρακάτω. Πρατώβη, μαζί θέλω να μιλήσω. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό που λέει για τον Κρουμπέλη. Έτος 2019. Πάτε στο αεροδρόμιο και σταματήστε τη μεταγραφή. Έτος 2019 το θες το βήμα παραπάνω. Ο μάνατζερ Αποστολόπουλος πήγε στην Ιταλία. Κάς τρελός ήταν αυτός ο Αποστολόπουλος. Το έτος 2019. Τον έψησε τα μυαλά του, το σακάτεψε τα μαλλιά του Φουκαρά. Τα μαλλιά του, τα μυαλά του Φουκαρά. Τρελάθηκε ο Κουρμπέλης. Τρελάθηκε ο Κουρμπέλης. Πά τρελάουνε εμάς τώρα. Ό,τι σου λείπει, ονειρεύεσαι. Ναι. Πά μας τρελάουνε τώρα. Τα μαλλιά. Δηλαδή, ένα χρόνο, δύο χρόνια πονά τα μάτια μας με τα χαφ του ΠΑΟΚ. Τα μπακ τα κάναμε δεκάρια για να με φέρει τον Κουρμπέλη άλλος. Όχι, ρε φίλε. Συμφωνώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θες κάτι πολύ καλύτερο. Να κάνει το δεκάριο Βιερίνια, να κάνει το δεκάριο Μάτος. Ραπτόπουλε, δεν ξέρω να συμφωνείς, δεν ξέρω να συμφωνείς με αυτό. Τώρα στον ΠΑΟΚ έτος 2019 που σε λέω, που θες το βήμα παραπάνω, στα χαφ που ζητάς, ο Μαουρίτσιο πρέπει να είναι αλλαγή σε αυτό το ΠΑΟΚ που εσύ ζητάς και ονειρεύεσαι. Κάτσε να γίνει καλά το παλικάρι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είδες τον ΠΑΟΚ Νάγκμπε, είδες τον ΠΑΟΚ Τίμιρο. Θέλεις ένα χαφ, θέλεις ένα ακόμα μεγαλύτερο ελληνικούς. Δεν ξέρω τι λες γι' αυτό. Το θέμα είναι και ποιος έρχεται όμως, ε. Ναι. Κόκκινε τώρα, εντάξει, ποιος έρχεται. Αν δεν λεφτά, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να έρθουν στα βελληνικές του ΠΑΟ και στα μεγάλα του ΠΑΟ. Καταλαβαίνεις το πνεύμα. Δεν μπορεί να παίρνει δηλαδή ένα 10 από την Κοπεχάγη, ένα εργάτη παίκτη στο κέντρο. Δεν σε πικάρω, ρε φίλε, σε ρωτάω. Δεν είπα ότι είμαι πικάρο. Το θέμα είναι ποιος έρχεται. Ξέρουν ποια είναι η ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος και σου λέει να πάω να κάνω τι. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Άμα πέσει το μαρούλι και σε βγάλει κάτι καλά, άρχισε κόκκινα. Ραπτόπουλε και κάτι άλλο για το πρωί, για να κλείσω λίγο κιόλας, επειδή έχω και δουλειά. Για το πρωί που έγινε τον Πουλιανό για τις γυναίκες ότι έχουν χαμηλότερη πίεση και ζουν παραπάνω από τους άντρες, κάτι τέτοιο δεν ανέφερε. Εγώ το είπα. Ωραία. Εγώ να σου πω γιατί ζουν οι γυναίκες παραπάνω από τους άντρες. Για πες. Γιατί δεν έχουν μια γυναίκα πάνω από το κεφάλι τους, φιλαράκι μου. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε. Όχι, όχι, είναι υποτασικές και ένα κομμάτι. Το ανεβάζει το αλουνού την πίεση, το στέλνει στα διαβατά, να πούμε, στη θέρμη και στα μνήματα και ζει άλλα 20 χρόνια η άλλη. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Έλα, τι κάνετε. Λοιπόν, για το Κουρμπέλι που λέτε, ίσως και έρθει κανένας Κουρμπέλης και κανένας από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, μας πετάνε και το παραμύθι τώρα. Να πάξει και κανένας Έλληνας. Τι θα τον κάνω τον Έλληνα. Άμα θέλει να παίξει Έλληνας, τόσους έχει ο Γκαρσία. Ας πάει στον Ηρακλή ο Έλληνας να παίξει. Θα πάει ο Έλληνας τώρα. Πρέπει να φορτωθεί ο ΠΑΟΚ τον Έλληνα. Ωραία, ένα αυτό. Και το άλλο. Εδώ οι Χρυσαυγίτες πουλάνε τα σπίτια τους σε Τούρκους τώρα. Καλά. Εμείς θέλουμε Έλληνα στον ΠΑΟΚ τώρα. Έλα, τα ίδια λες. Για το γήπεδο. Άμα δεν γινόταν το γήπεδο, η υπογειοποίηση θα ήταν αναγκαία. Όχι. Άμα δεν γίνει υπογειοποίηση, γήπεδο γίνεται. Γίνεται. Τότε να μην τι κάνουνε, γιατί πρέπει να τα δώσουν αυτά τα γήπεδα. Σε μένα το λες τώρα. Βρήκανε τώρα το κόλπο, υπογειοποίηση. Χάθη ο άλλος αγράμματος σαν και εμένα σε δομικά θέματα. Ο κόκκινος που τα ξέρει μας ενημέρωσε. Να πούμε ότι είναι απάτη η κόκκινη, τι είναι. Θα πρέπει να δούμε αν το έργο έχει χωριστεί σε τμήματα. Κατάλαβα, γιατί το έργο περιλαμβάνει πάρκινγκ, περιλαμβάνει μαγαζιά, είναι ένα κομμάτι το έργο. Είναι πολλά κομμάτια το έργο. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Ο κύριος το έχει σπουδάσει αυτό, γι' αυτό το ρωτάω. Θα το αποσαφηνίσουμε και θα σας το πω. Πάντως, όταν η περιφέρεια είχε πει δίνω 20 εκατομμύρια ευρώ, δεν είπε τα δίνω για την υπογειοποίηση της ΑΕΚ.
του γηπέδου τη. Είπε τα δίνω για τον γήπεδο τη. Αύριο για το λαϊκό έρημα τώρα. Τώρα, τι ισχύει γι' αυτό και πώς ισχύει, θα μάθουμε και θα σα πούμε. Δεν... Πάντως, παιδιά, να σα πω κάτι. Διηλίζουμε τον κόνοπα. Ό,τι και να γίνει, ναι, το γήπεδο του χρόνου τέτοιο καιρό θα είναι έτοιμο. Εντάξει. Του χρόνου το Γενάρη η ΑΕΚ μπαίνει μέσα. Μεγάλη υπόθεση για το Μελισσανίδη, φίλε. Όπως και να το κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ, όπως και να πηγαίνει. Είναι μοναδικές στιγμές αυτές που θα ζήσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ με την ανέγερση του σπιτιού τους. Δηλαδή, ειδικά με εκείνο το τραγέλαφο που είχε γίνει με το γκρέμισμα της Νέας Φιλαδέλφειας. Ότι θα γίνει γρήγορα και έμεινε τόσα χρόνια με το να Πασόκο, περιφέρεται από με τον Πασόκο τον Γρανίτσα. Το δολοφόνο της ΑΕΚ. Το δολοφόνο της ΑΕΚ. Δεν είναι δολοφόνο. Το δολοφόνο. Απλά βιάστηκε και. Το δολοφόνο. Για μένα πιάστηκε κότσος. Αυτός και ο Ντέμις με μαύρα γράμματα. Εμείς γιατί. Γιατί. Τέλος πάντων, εγώ να σας κλείσω να τα πείτε μόνοι σας. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Επόμενος κύριος. Ακούτε, μία ατάκα. Αντί για τα μυαλά, είπε τα μαλλιά. Και η άλλη ατάκα που είπε. Θα είναι και φθηνό το άγαλμα γιατί είναι κοντό. Ναι. Θα με πεθάνεις. Είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Πήγε ο μάνατζερ, λέει, στην Ιταλία και του φούσκωσε τα μαλλιά. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε? Έλα, φίλε. Ναι, να μιλήσω λίγο με το... Γεια σου, Κωστή. Καλησπέρα, κύριε. Να μιλήσω λίγο με το... Με τον Γρηγόρη, ναι. Ναι, βεβαίως, ναι, γιατί. Παρακαλώ. Κοκκίνο, μ' ακούς? Παρακαλώ. Τι τηλέφωνο έχουν τα μπαμπάτσικα στην Ξεροκρίνη? Θα σας πω σε δύο λεπτά. Κάπου Γερμανία, γι' αυτό το ξέρω για κάτι φίλοι που κατέβηκαν κάτω να πάνε. Θα σας πω στον αέρα σε δύο λεπτά. Παιδιά, δεν μου λες ο Πάκο τιμωρήθηκε με τρεις βαθμούς. Όχι, ρε. Ποιος τρεβάθηκε, τρελός. Τι έλεγε εκεί πέρα ο τρελός, να πούμε, με την γραβάτα. Ποιος είναι ο τρελός? Ο Αλέκος, ο κόσμος, ρε. Ρε, εσύ τώρα. Το παλικάρι μου. Παλικάρι σου. Που θα τον ακούσω το βράδυ και θα γουστάρω, φίλε. Θα βάλει σε μαρμίτα σόου. Ναι, ρε, το βλέπω, βάζουμε. Κάνω με φανέλα τη 51-0-0-45. 90, μισό λεπτό λίγο, 91 51-5-1 51-5-1 0-0-45 51-0-0-45. Πότε ακατέβεις, ρε? Εγώ, φίλε, άμα κατέβω, ξέρω που θα πάω. Πού? Στην Τούμπα. Σε ωραίο μέρος θα πας. Στη Βοσπόρου. Α, ωραία. Στη 92. Ωραία. Και εκεί τα Τζιτζιλόνια τι γίνανε? Τα Τζιτζιλόνια γίνανε βουλκανιζατέρ. Ο μπαμπάς σου πήγαινε εκεί με τον πατέρα μου, ρε, άρε, να πω, λέ, αυτό που λέει, άρε. Καλή, φίλε, καλά χρόνια. Παιδιά, κύριοι. Πετρόχυλος, ρε, άντε για. Ξέρω, ρε, φύγε από εδώ. Άντε, ρε, Άμπαρτ. Τον Μπαρμπούτι το παίζανε, βέβαια. Έκλεβα και το Άμπαρτ, εγώ είχα κάνει βόλτες 13 χρόνια, 14 χρόνια. Το Άμπαρτ το έπαιρνε, ζώρικο αμάξι ήταν το Άμπαρτ. Το είχε ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης το πήγαινε ήρεμα να πει. Και φίλος με τον πατέρα σου, κουλιτάρια να μιλάμε. Κλείσε αλήτες, κλείστε. Βρωμοτουμπιώτες. Τσαο. Για χαρά. Βρωμοτουμπιώτιδη. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Φώτης ψυχικό. Καλώς τώρα. Πώς περάσαμε χθες, καλά. Α, τίποτα, έψωσα κάτι μπριζόλες, κάτι τέτοιο. Καλά έκανες. Τι θα κάνω. Άκου, Κωστή. Αυτός έκανε σούβλα τον μπακαλιάρο. Λέγε. Δεν τρώω μπακαλιάρο, εγώ έφαγα χθες. Μπακαλιάρο κατεψυγμένο να φάσεις. Τρινάκια έφαγα εγώ, ρε. Πήγατε να φάτε. Δεν μου λες. Ότι σαβούρα περίσεψε να πούμε. Πέρα από την Ελλάδα, ποια άλλη χώρα έχει εθνική επέτειο 25 Μαρτίου? Η Νορβηγία, ρε φίλε. Γιατί? Με τόσα εκατομμύρια. Αφού μπακαλιάρο δεν τόνια έχουν. Εθνική επέτειο. Ναι, μόνο από αυτή τρώνε μπακαλιάρο φρέσκου. Εσύ Κωστά, τρώσεις, με τόσα εκατομμύρια που λένε σε εμά, με εθνική επέτειο έχει γίνει. Ναι, κονομάνε. Εσύ που λε για μαρμίτα, δεν το πιάσε. Ναι. Κωστά, ακού να σου πω κάτι για τον Λουτσέσκο. Ακού. Σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, ο Λουτσέσκο, επειδή το λέω και σε ένα και στο κουμπαράκι στο πρωί, που δεν είναι καλός προπονητής, έχασε από τον Τζίμερο το ΠΑΟΚ πολλά εκατομμύρια. Γιατί αυτή τη στιγμή το Τζίμερο το ζητάει να πάρει 15 μοίρια. Δεν έχει μεταπολιτική αξία. Όχι, έπρεπε να τον κρατήσει το Τζίμερο, δεν τον έβαζε μέσα. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Ο Τζίμιροτ, ο ΠΑΟΚ παίρνει από τον Τζίμιροτ μεταπολιτική αξία. Έχει να παίρνει, δεν το ξέρω. Όχι, όχι, όχι.
Όχι. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Όχι, δεν έχεις. Το λέω εγώ, δεν έχεις. Λοιπόν, και δεν τον έβαζε μέσα, ήταν ωραίος παίχτης, τον πήγαινα πάρα πολύ τον Τζιμιρότ. Εντάξει, ήταν λίγο... ήθελε ακόμα πιο πολύ εκπαίδευση λίγο. Αλλά, ρε φίλε, από σε μισό χρόνο έχασε ο ΠΑΟΚ από αυτό το παίχτη 12 εκατομμύρια. Το ζητάει αυτή τη στιγμή η Νάπολη 15 εκατομμύρια. Καλός χάφι ήταν. Ήταν πολύ καλός, εξελίξιμος και ο Τσίμο δεν έχει πει κουβέντα για αυτό το πράγμα ο Λουτσέσκο. Δεν έχει βγάλει άχνα, μιλάμε. Άχνα. Να ρωτήσω και... κάτι. Ναι, πρώτα, ρε, όταν κάνεις εμπόριο, ναι. Γιατί όλες οι ΠΑΕ κάνουν εμπόριο. Ναι. Είναι λογικό, ναι, να κάνεις και επιτυχημένες και αποτυχημένες πωλήσεις. Με το Λούκας έβγαλες ένα σκαρμό λεφτά. Με το Λούκας Πέρεθ έβγαλες ένα σκαρμό λεφτά. Ρε, κόκκινο Λούκας δεν έπαιζε μπάλα εδώ πέρα. Πλάκα μου. Έβγαλες ένα σκαρμό λεφτά. Ναι, συμφωνώ, έβγαλα. Με είπα. Τον Γκάρι Ροντρίγκες έβγαλες ένα σκαρμό λεφτά. Όχι, ούτε και με τον Ροντρίγκες μου άρεσε. Το γρήγορο αυτό. Το γρήγορο. Βρε, έβγαλες. Λεφτά έβγαλες. Ρε, θα έβγαζα πιο πολλά, ρε, κόκκινα. Δεν μπορούν να είναι όλες. Εσύ πώς θες να πουλήσεις το καλό. Σε αυτό που η επισήμανση που κάνει. Ή αργά και καλά. Ρε, η επισήμανση που κάνεις είναι σωστή. Αλλά δεν μπορούν όλες οι κινήσεις σου να είναι πετυχημένες. Θα γίνουν και λάθη. Δεν πιστεύω να γίνει λάθος. Εδώ, ρε φίλε, έχουν γίνει τόσα εγκλήματα με παίκτες οι οποίοι δεν έπρεπε να παίξουν ποτέ. Να έρθουν ποτέ. Και σε πειράζει μία λάθος πώληση όπως λες. Δεν πειράζει το. Δηλαδή, εμένα με πειράζει, θα σου πω ένα παράδειγμα. Η πώληση του Πρίγιοβιτς. Φίλε, η πώληση του Πρίγιοβιτς φάνταζε ότι δεν είναι σε καλό timing και ότι δεν θα βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Ενά που βοήθησε. Και θέλω να το διώξουν εκεί. Τον ένα παλτό, πάθε θλάση, δεν βάζει γκολ. Ξέρω, έπαθε τραυματισμό πάλι. Πάλι τραυματίστηκε. Γιατί για χαζόν το περνά. Λοιπόν, άκου τώρα κόκκι να σου πω και κάτι άλλο, επειδή ο αδερφικός μου φίλος είναι Ερακλειδέας. Ναι. Λοιπόν, από μικρά, από 3 χρόνια παιδάκια μαζί ήμασταν και ακόμη είμαστε. Λοιπόν, ο Ερακλής, φίλε, λυπάμαι που στο λέω, αλλά θα εξαφανιστεί από το ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να το θέλεις. Πάμε. Παρακαλώ. Πιθανότατα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα, ένα λεπτάκι, δεν έχω και πολύ χρόνο, κάτι που ίσως να σε βοηθήσει με το show που κάνει στην τηλεόραση. Ναι. Όλα τα κανάλια πλέον, ναι, έχουν ένα πρόγραμμα κατοχυρωμένο μέσα στους δέκτες και πατώντας ένα κουμπί στο τηλεκοντρόλ, το guide, μπορείς να βλέπεις τι έχει μετά στη συνέχεια το κάθε κανάλι. Ναι. Το μόνο που δεν το έχει αυτό είναι τα κανάλια στα οποία δουλεύεις εσύ. Καλά, εγώ δουλεύω σε κανάλια, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Και το 4Ε το έχει αυτό. Δηλαδή το έχουν όλα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο να το κάνεις. Η τεχνική, ρε φίλε, που έχω είναι... Εντάξει, εγώ σου λέω, θα σε βοηθήσει αυτό, γιατί δεν ξέρουν όλη τι ώρα παίζει η εκπομπή, ούτε τη μέρα. Ναι. Αλλά όταν ξαπλώνεις και βλέπεις εκεί τηλεόραση και πατήσεις. Κοίτα, φίλε, η αλήθεια είναι ότι αν είχα μια καλύτερη στήριξη, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και για μένα. Εντάξει, εντάξει. Αυτό ήθελα να σου πω μόνο εδώ και μέρες. Καλή συνέχεια. Μα δώσαν το NSU να οδηγήσω. Τι να κάνω. Λοιπόν, ο Τσίμιρο, τη λέει ο Γιώργος Ομάτιος, δεν παίζει στις Ταταρλίγες φέτος, μην τρελαίνεστε. Και ο Ροντρίγκες, αν ήταν καλός, δεν θα πήγαινε στην Αραβιά. Ωραίος ο Γιώργος. Ο Ροντρίγκες καλός ήταν στην διαφωνώ με τον Γιώργο. Έπαιξε καλά στην Καλατά. Έκανε καλές σχολές. Πού πήγε τώρα? Αν ήταν... εγώ το θέτω διαφορετικά. Λέω ότι στην Τουρκία έπαιξε καλά. Ναι. Απλά για τα λεφτά τον πουλήσανε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ήταν οικονομικό το θέμα. Good, good. Όπως και ο Πρίγιοβιτς για χρήματα έφυγε. Ναι, για τον Τσίμιρο τη λέει μην τρελαίνεις, ο Γιώργος τον παρακολουθεί να πούμε. Για τον Τσίμιρο δεν ξέρω, δεν είναι βασικό. Τις κάτω χώρες δεν τις κάνει με τίποτα. Πορτογαλίας, ναι, αυτά και. Ο Τσίμιρο τη λέει δεν. Ολλανδίας, Βέλγιο. Ο Γιώργος το λέει που τα παρακολουθεί από κοντά. Τι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για άλλα 22 λεπτά. Το 2310 και τα 390 για ενετικά σα. 955 κενό το μήνυμά στο 54340. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Να πω ότι είμαστε με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τοριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σα, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τηλεφωνήτως στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν αυτοί γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά δίνοντάς σας την καλύτερη τιμή της αγοράς. Πάμε στους φίλους οι οποίοι περιμένουν. Έχει γραμμές ελεύθερες, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Κόκκινε! Παρακαλώ. Ο Ραπτόπουλος που είναι? Στην τουαλέτα.
Πάλι στο πτή έφαγε μπακαλιάρο, έφαγε πάλι εκτός. Τι να σου πω ρε φίλε, δεν είμαι από δίπλα του όλη τη μέρα, δεν ξέρω. Φέρτε το γιατρό, πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το λευκό. Λοιπόν φίλε, ο Πανόπουλος έδωσε 4.600, εμείς πάμε 6.000 πάνω, παγουσίδες, φέρνουμε το διπλό και ερχόμαστε πίσω. Δεν θέλουν να φοβούνται τίποτε οι φίλοι για μεταγραφές και θα παίρναμε και θα κάναμε. Έχουμε Ιβάν Σαββίδη, κόκκινε. Κατάλαβες? Αυτό που λέγατε ότι δεν έχει άλλο σακάκι. Έχουμε Ιβάν Σαββίδη, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα εκατομμύριο βάζει για το Καστατσόγλιο. Τουρνεκέ από διτήριο. Καλά, εσείς δεν λέγατε ότι έλα ρε Σαββίδης. Δεν μου λες. Βρε εσύ δεν έπαιρες τηλέφωνο. Και έλεγες ποιος είναι αυτός ο κοντόδρεμος με το ίδιο σακάκι κάθε μέρα. Και τώρα βρεάζε το πρόλογο τώρα. Έπαιρνες τηλέφωνο. Σε λέγαμε. Κανένα λάθος δεν έκανε. Εσύ και κάτι σαν και σένα πέναν και λέγαμε. Άσε το πρόλογο. Τον κλείφεται. Δεν έχει ματήλα να κλάψει. Μένει. Τέτοια λέγαμε. Από το πλέτα λέγαμε όχι. Το φίλο μου το βασιλιά στο καλοχώρι, το μεγάλο τελείωσε. Τα λέγανε οι όχι αυτό που λέει. Έλα μωρή τι λεφτάκι αυτό δε. Θέλει να μας φάει το γήπεδο. Κατσαρί, κατσαρί προστάτευσε το πάω. Αυτός ήθελε να μας φάει το γήπεδο. Κατσαρί θέλει να μας φάει το γήπεδο. Διώχτον. Φράγκο δεν έχει. Ιβάν Σαββίδης είναι μεγάλος φίλε. Βοηθάει όλη τη Βόρεια Μακεδονία. Όλους πάνω εδώ πάνω. Ρε πως αλλάξαν τα πράγματα. Όλη τη Βόρεια Ελλάδα βοηθάει. Να ξέρεις. Καλά Φράγκο δεν αυτό που λέει. Ναι. Θέλω να είσαι όπως είσαι τώρα. Πας πολύ καλά, προχωράς καλά, κοντά στον ΠΑΟ. Δεν θα χάσεις τίποτε. Δεν θα χαθώ. Όλοι θα σε υποστηρίξουμε. Άκου τι σου λέω εγώ. Εντάξει. Δεν θέλω παρεδώσουμε κάτω. Πάει τελείωσε. Είσαι ωραίος. Καλώς ωραία, είσαι τεχνίτης, είσαι δυνατός. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο. Να μην δείτε κι άλλοι. Παοκάρα, πάντα απ' όλα. Φύγε, επόμενος, ναι. Ναι. Παοκάρα. Έλα, βίλε. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Ρε, εσύ, τόση ώρα λέτε ότι δεν κάνει ο Κουρμπέλης και να φύγει ο Κουρμπέλης και να μην το φέρνουμε Κουρμπέλη, να σταματήσουμε τη μεταγραφή. Δεν είπαμε και... τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα, φίλε, εγώ είπα. Πώς το είπε, και μου αφήνει τον άλλο να μου λέει ότι ο Τσίμηρο ήταν καλό και χάσαμε από τον Τσίμηρο που έφυγε. Έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Ναι, αλλά έχει δικαίωμα να τον αντικρούσω εγώ. Ποιο Τσίμηρο, ρε. Εδώ λέμε ρε, ότι πάμε για ένα επίπεδο πιο πάνω. Ο άνθρωπος βγήκε πριν και έλεγε ότι δεν κάνει, ο Μαουρίτσιο πρέπει να είναι δεύτερος τώρα. Πάμε ένα επίπεδο και πιο πάνω. Και να σου πω κάτι. Νεόπλουσος, δεν με είπες και την προηγούμενη φορά. Αυτό είμαι ρε, νεόπλουσος. Και μου λες τώρα για τον Τζίμιρο. Άντε ρε, να πάει στο καλό. Άρε τι κάνει το χρήμα ρε. Καλά κάνει ρε. Καλά κάνει. Ρε, καλά. Το χρήμα το έχει ο Σαββίδης και ο Σαββίδης, εφόσον το βρίσατε, ειδικά εσείς που κόκκινε, θα σας σβήσει. Τους έσβησε ρε φίλε. Να έμεινε ένα τελευταίο κουβαδάκι και να πετάξει. Πραγματικά. Τι να πω. Πραγματικά. Τι να πω. Αυτά δεν έχω από τίποτα άλλο. Πάμε. Ναι. Άντε ρε φίλε, άντε. Πάμε. Σας πιάνει το ζάχαρο 3,5 ώρα. Λέγε ρε φίλε. Επόμενος. Φύγαμε, ναι. Πώς. Ναι, ακούμε. Το Σαββάτο ναι. Με πήρανε τηλέφωνο. Ναι. Από δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή εδώ πέρα. Για Γκάλο. Γκάλος. Για τα ράδια και δεν ξέρω τι. Ναι. Γυρίζει και το, με λέει, ακούς, λέω, πώς δεν ακούω, λέω, να μου και όλη μέρα παίζει, λέω, το ράδιο και το βράδυ, να μου, όλη νύχτα παίζει. Πάλι. Λοιπόν, ποιο σταθμό, λέει, ακούς, λέω, Μητρόπολη, λέω, 95,5. Ναι. Ναι. Λέει, άλλο, λέω, αλλού δεν ακούω, αυτό είναι, δεν πάει βελό να λέω, αλλού. Δεν ακούρεσες, ναι. Ναι. Και με λέει, να σε πω, λέει, αυτό... Λέω Μητρόπολης, λέω 95,5 εγώ, εκεί πέρα επέμενα. Αυτοί ήθελαν κι άλλο να σου πούν. Ναι, ναι, αυτοί ήθελαν να με πούν κι άλλο να με σταθμούς, λέει να σε πούμε σταθμούς καινούριους και δεν ξέρω τι. Ναι, δεν και καλά με το ζόρι. Ναι, ναι. Και γυρίζω και τον λέω, με συγχωρείς, λέω Έλληνας είσαι, λέει Έλληνας είμαι, λέει τι είμαι. Λέω καλά ελληνικά μιλάμε, λέω και δεν μπορείς να το καταλάβεις, λέω από σε λέω 95,5. Πάλι.
Έλληνας είσαι και ελληνικά μιλάμε λόγω και δεν μπορούμε να συνοηθούμε λόγω. Τον είπανε Λόλο και εσύ Λόλο, τον είπανε εκεί πες και κανένα άλλο και να προωθήσουμε κανέναν άλλο. Μπορεί να είχε κάποιο σκοπό να πούμε. Ένα, να βγουν και κανένα δυο τρεις ακόμα από πίσω και να ακουστεί, εντάξει. Με λέει θα σε καταγράψουμε, λόγω να και εγώ δεν έχω γραμμένος από μέσα μου. Αμάρε τζάμπα η ψήφος με αυτό που είπε. Όχι, από μέσα του το είπε, δεν το άκουσα. Από μέσα μου δεν το είπα. Νόμιζα το είπες. Δεν ακούς κόκκινο. Όχι, όχι, από μέσα μου το είπα. Μα αφού πέφτει η απόδοση σου. Αλλά αυτό ζητέμενε εκεί πέρα, παιδί μου, να με πει. Όταν σου είπανε συγκεκριμένες εκπομπές, ποιες είπες. Τι είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί, ε. Αυτή είναι καταγράφω. Η εταιρεία δημοσκοπήσεων. Ναι. Καλά, και εφόσον το λέμε και το έχω πει να μέχρι 10 φορές σου το πω. Εσύ είπες ότι ακούς Καναλάκι και Μπούζο. Ε? Είπες ότι ακούς Καναλάκι και Μπούζο μόνο. Λέω, 95,5 αυτό ακούω. Εκπομπές δεν είπες και σε εκπομπές. Όλη μέρα τον είπε, ρε, τι να γράψει, όλη μέρα έγραψε. Με λέει 6 ώρες, λέει, ακούς. Βρε, αφού σου λέω όλη μέρα εδώ και όλη νύχτα λέω ακούω. Την επόμενη φορά που θα σε πάρουν τηλέφωνο θα πεις καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Wow. Τι σταθμό μπορεί να ακούω. Wow. Wow. Γεια σου. Και το 18 με πήρε μια κοπέλα. Αυτή τη φορά ήταν άντρας. 18. Αυτά κανονικά οι κοπέλες πρέπει να τα κάνουν. Ναι. Τον άντρα, τον βάλαν τον άνθρωπο εκεί. Εντάξει. Ναι, και άρχισε, με έλεγε και εκείνη. Και του λέω καλά ρε κοπέλα μου λέω. Ελληνικά μιλάμε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αφού σε λέω αυτό το σταθμό ακούω, δεν ακούω άλλο. Αχ, η κοπέλα σε. Κοιτάξτε, ναι. Μην τους αδικήσετε. Ναι, το 18 ήταν αυτή. Άκου. Κάτσε το πιο κοντά. Έχουν ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Βέβαια. Και περιμένουν να απαντήσει βάσει αυτού. Μην παρεξηγήσει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έτσι. Λέγε Γρηγόρη, καλά τον εξήγησες. Μπράβο Γρηγόρη. Λέγε, κάποτε ναι. Γινότανε πολυκατοικία, παραπολυκατοικία, διαμέρισμα, παραδιαμέρισμα. Πλέον γίνονται τηλεφωνικά. Και είναι με τυχαία επιλογή. Ναι. Εντάξει, παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς. Οι υπόλοιποι πέσατε, έχουμε χρόνο. Ναι, ναι, λέγε. Ακούγομαι. Ναι, ναι, ακούγεστε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, είμαι φίλαθος της ΑΕΚ. Καλώς τον. Καλώς τον βρήκα. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για το γήπεδο. Ναι. Επειδή το παρακολουθώ. Ναι. Αν δεν γίνει υπογειοποίηση, γήπεδο δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί το ένα σύνορο, ο πυλώνας που είναι ο τέταρτος που να σηκωθεί για το σκέπαστρο, αν προσέξεις το γήπεδο που έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχει σηκωθεί. Περιμένουν να γίνει υπογειοποίηση. Το σύνορο του τέταρτου πυλώνα, ας το πούμε, ναι. Είναι σύνορο. Πόσο θα κοστίσει, ας πούμε, η υπογειοποίηση. 8 εκατομμύρια. Τα άλλα 12 που θα πάνε. Αυτό δεν γνωρίζω. Το γνωρίζω. Κάτσε να πει ο κόκκινος που τα ξέρει. Πες ρε, αυτά δεν τα ξέρω. Αυτό είναι 8 εκατομμύρια. Το διαγωνισμό τον έκανε η περιφέρεια. Ναι, δεν διαφωνώ. Θα ανήκει το γήπεδο στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Της οποίας πρόεδρος θα είναι ο γιος του Μελισσανίδη. Εντάξει, μπορεί να είναι άνθρωπος. Αν δεν κάνω λάθος, το γήπεδο εξ ολοκλήρου ανήκει στην ΑΕΚ 1924. Ναι. Όχι. Γιατί το είπαν και από την περιφέρεια. Τώρα δεν ξέρω αν λένε ψέματα. Είπαν ότι το γήπεδο θα ανήκει στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Το είπαν στις ανακοινώσεις. Με το καινούριο νόμο έγινε. Δεν είναι απαραίτητο, ξέρεις αυτό. Και δεν μπορούμε να τα ξαναπεί. Γιατί και εγώ το ψάχνω για του πάω το γήπεδο. Με τον καινούριο νόμο μπορεί να κάνει ο Σαββίδης για παράδειγμα γήπεδο. Ναι, και με τον καινούριο νόμο. Και να το πάρει μετά και να φύγει. Άνετα. Ναι, αλλά ο Σαββίδης θα βγάλει άδεια με τον καινούριο νόμο. Η ΑΕΚ έχει βγάλει άδεια με τον προηγούμενο νόμο. Άρα ο Μελισσανίδης δεν μπορεί να το πάρει να φύγει. Ανοίξει ο Σαββίδης έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να δώσει το που λένε για 50 χρόνια χρησιμοποίηση τη δικέφαλος ΑΕΚΣΟΥ. Δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα. Έχω μια αίσθηση, νομίζω ότι είναι για 100. Δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να πω. 49 ήταν το Καραϊσκάκι και 99 δώσανε για το. Και για το χώρο και για το γήπεδο. Ναι. Αλλά αν δείτε αεροφωτογραφία που βγάζουν σήμερα, στα site ή οποιοδήποτε, ο τέταρτος πυλώνας δεν έχει σηκωθεί για το σκέπαστρο. Είναι το σημείο που γίνεται υπογειοποίηση. Δηλαδή, χωρίς υπογειοποίηση, γήπεδο δεν υπάρχει. Okay, ευχαριστούμε. Δεν μπορεί να γίνει το γήπεδο. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε, ψάξτε το. Είμαι 99% σίγουρος. Για το 1% σας το λέω. Γιατί έχω ένα φίλο που έχει τεχνική εταιρεία. Ναι. Και αυτός μου είπε, πρόσεξε, μην τραβήξει πολύ το έργο. Αν αργήσει η περιφέρεια, μου λέει, αργήσει η περιφέρεια να κάνει την υπογειοποίηση.
Αυτό θα καθυστερήσει πολύ το έργο. Ποιο έργο, γιατί είναι ο τέταρτος πυλώνας σχεδόν εφάπτεται με τον δρόμο. Έτσι όπως είναι το σχέδιο. Μάλιστα. Να είστε καλά. Και μάλλον θα υπάρχει και είσοδος στο γήπεδο από την υπόγεια διάβαση. Εκεί είναι για να γίνουν, να μπαίνουν τα στενοφόρα, να γίνει πάρκινγκ. Ναι. Είναι πολλά. Εντάξει, οκ, να είστε καλά. Καλώς απόγευμα, παιδιά, γεια σας. Παρακαλώ. Τι βλέπεις αυτή την που, του βλέπεις, στο Sky. Ποιο βλέπω, ρε, διαβάζω εδώ. Έλα, ρε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Κυρία είναι. Αν καλεπίδε μου λες όλο. Αμάμψε, τσιγάρα κάθονται πολλά. Από τα τσιγάρα και τα κεράματα η φωνή σου βράχνιασε, ρε πού. Τι να κάνω, άσε Ραπτόπουλο, γιατί θα ακούγε ένα βράδυ τότε που είσαι πριν. Κλείσε το ραδιόφωνο, κυρία. Έχεις τη βραχνή τη φωνή, έχεις τα γεράματα, έχεις το τσιγάρο, έχεις και το ραδιόφωνο ανοιχτό. Τώρα με ακούς. Τώρα σε πάω καλύτερα. Πάμε. Τώρα με ακούς. Καμπάνα η φωνή. Λοιπόν, άκου να δεις τι έπαθα εγώ με σένα. Τι έπαθα. Έκανες τότε που ήσουν το βράδυ, έκανες ένα διάλειμμα και πήγες να πάω στο μπάνιο. Και λέω, έτρεχα κιόλα. Δεν πρόλαβα να τρέξω με την ηλικία σου, κυρά μου. Βράζει το καλό από εκεί πέρα με την ηλικία μου. Τι θες, λοιπόν, το σπριντ. Να, κι εγώ έκανα σπριντ εχθές 50 χρονών. Ακούσε, έπεσα. Πιάσαν τα ποδάρια μου. Ναι, λέγε. Έπεσα στην κουζίνα και μετά σηκώθηκα στο αχέπα. Κοίταξε, έπαθα. Έμφραγμα το μυοκαρδίο, με κάνανε να γελάω. Κάτσε, αλλά δεν έπεσες. Έπεσα κάτω, λιποθύμησα, ρε. Έτρεξα, αλλά εγώ ζαλίστηκα. Την ώρα που άκουγες εμένα το έπαθες το έμφραγμα. Ναι, ρε, σειραπτό που λένε να πούμε, ναι. Έτυχε η κυρία μου, έτυχε. Μπαλονάκι, έκανες μπαλονάκι μετά. Έκανα δύο και το έλεγα στους γιατρούς και γελούσαν, λέει, και εμείς, και αυτοί ακούγανε εκεί πέρα. Μέσα στο χειρουργείο ακούγανε. Καλά, κοίταξε, το να πάθει έμφραγμα γυναίκα είναι κατόρθωμα να πούμε. Γιατί, ρε. Κάτσε, συνήθως οι γυναίκες τα καρδιακιακά τα περνάνε λίγο μπάι. Ήσουν να πούμε. Κοίταξε, εγώ δεν έτρωγα απ' έξω και αυτό δεν τρώω σάντουιτς, τσιπάκι και τέτοια πράγματα. Το μόνο που έκανε ήταν που κάπνιζε πολύ τσιγάρο. Τώρα πόσο ήσουν όταν έπαθε το έμφραγμα. Τώρα το έπαθα, ρε. Πριν. Πέρυσι το έπαθα στις γιορτές. Άμα είσαι καμία 70 χρόνια. Είμαι 65. Μικρή είσαι για έμφραγμα. Άντρα, έχεις άντρα. Όχι, ρε, πέθανε όταν ήμουν 25 χρονών. Τον έστειλες αδιάβαστο. Ναι, λοιπόν, ούτε η σκόνη του δεν υπάρχει τώρα. Ακούς, ναι. Κωστή, ναι. Πήρα τηλέφωνο για να σε πω ότι και εμένα σήμερα με πήραν τηλέφωνο. Τι γίνεται με αυτά, με ζάλισαν. Και τι σε είπα. Για τι ακούμε, τι είπατε. Εγώ είπα ότι ακούω Ραπτόπουλο μέρα νύχτα. Τώρα μόνο πρωί λέω. Τον βάλανε και το μεσημέρι και δεν μου φτάνει. Γιατί κοιμόμουν εγώ με τα ακουστικά. Κοίτα, να κοιμάσαι νωρίς τώρα. Μη σου έρθει καμιά επιπλοκή. Νωρίς, ναι. Τι να κάνω. Ποιο να ακούσω, να κάνω ξανά. Και να κάνεις περπάτημα. Σου πάνε να περπατάς. Έλα να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έκανα. Επειδή εγώ μετά από το έμφραγμα σταμάτησα. Δεν θυμάμαι, αν κάπνιζα τσιγάρα, ακούω τώρα να δεις, κάπνιζα 2,5 πακέτα τσιγάρα. Ναι. Και δεν θυμάμαι ότι κάπνιζα τσιγάρο. Και το ρίξα στο φαγητό, τρώω πολύ, από 50 κιλά έγινε 70. Τώρα θα πάρεις νέο έμφραγμα από τα κιλά. Ναι, περπάτα, κυρά μου, περπάτα. Πού μένεις, πάρε σπάει παπούτσι που λέει και ο Αλέφαντος. Ρε, δεν θυμάσαι στην Επτάλοπο που φώναζα Κωστή που ήσουν με τη γυναίκα σου. Στην Επτάλοπο. Και, ναι. Που εκεί στο θέατρο Βέμπο που σε φώναζα. Α, ναι, θυμάμαι. Πήγαινα στο Γιακουμίδι. Ναι. Και ξέρεις τι. Έχεις κιλά. Ναι, άκου τι θέλει. Να περπατάω, Βέβαια. Θα βάλεις παπούτσι, περπάτημα, κάνεις γέρο, θα σε κάνει κανένα καμάκι, θα κάνεις καμιά γνωριμία. Αφού το είπε ο γιατρός. Τελείωσε. Ναι, Κωστή, άκου με τρέλαναν σήμερα ποιον ακούσει. Είπα, ο πρώτος που μου αρέσει, δεν τον αλλάζω με τίποτα, είναι ο Κωστής, ο Ραπτόπουλος και μετά μου αρέσει πολύ ο Ζαΐρης. Μα βέβαια, είπε στους σωστούς ανθρώπους. Τον κόκκινο δεν τον είπε. Δεν τον είπα, μωρέ γαμό, το κινητό σου καλό παιδί. Μη, καλημέρα. Περπάτημα. Περπάτημα. Φύγε. Περπάτημα και καλή διατροφή να πεθάνεις και δεύτερο άντρα. Πάμε παρακάτω. Έτω γιατρό, ρε. 5 χιλιόμετρα, 60 λεπτά, κάθε μέρα ο καρδιοπαθής. Αλλά εγώ συνιστώ πριν το πάθουμε το έβραμα να κάνουμε αερόβια άσκηση. Το προλαμβάνει στη φιλοσοφή. Πώς το πεις αυτό? Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Άκου λίγο να σου πω, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Κύριε, εσείς ασχολείστε με το kickboxing. Kickboxing? Ναι, πάω, προπονούμε, εγώ με δέρνουνε βέβαια, αλλά... Ναι. Όχι, θέλω λίγο να σου πω. Ναι. Ξέρεις ότι η ομοσπονδία του kickboxing, η πρώτη ομοσπονδία που έγινε στην Ελλάδα, ναι, και η πρώτη φορά
ήταν στη Θεσσαλονίκη. Το φαντάζομαι, στην Καβάλα ξεκίνησε. Και ξέρετε κάτι, κύριε Γραπτόπουλε, ότι αυτό το άθλημα ήμουν ο πρωτεργάτης μαζί με 2-3 άλλους φίλους. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Θοκταρίδης, ο Κρητικόπουλος, εγώ είμαι ο Γάκης, ο Παοξής. Γνωστό. Έλα ρε Γάκη. Ναι. Ακούς, ναι. Και αυτό το άθλημα, επειδή ήμουν εγώ από τη Θεσσαλονίκη, πάτησα πόδι για να μείνει η Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη. Καλά έκανες, καλά έκανες. Και εσύ με τα χρόνια κατορθώσαμε αυτό το άθλημα. Να γίνει γνωστό, που το, ναι. Που, όχι, που το παίζανε στα μπαρ και στα τέτοια και σε δισκοτέκ, το βάλαμε στα γυμναστήρια και οι αθλητές, αυτοί εδώ που πέρανε πρώτη πανελλήνια νίκη, μπαίνανε με μπόνους όπως από όλα τα αθλήματα. Έτσι. Και αυτοί που πέρανε παγκόσμιο, ναι, είχαν τα τέτοια. Και ο Ζαμπίδης και αυτοί εδώ πέρα οι αθλητές όλοι ξεκινήσανε από εκείνο που κάναμε εμείς για να φτάσουμε αυτό το άθλημα. Γιατί εγώ ήμουν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ξέρω, ρε, το ξέρω, μου το έχουν πει. Καταλάβες. Μου το έχουν πει. Είσαι άξιος και μπράβο, καλά έκανες, γιατί Γάκη, εμείς πριν 30 χρόνια, 20 χρονών, όταν πηγαίναμε για μπόξ, μας λέγανε θα σας πάσουν τις μύτες, μην πάτε, και αργήσαμε να πάμε. Για αυτό το λόγο, Κωνσταντίνε, ναι, αυτό το άθλημα το αγαπήσαμε και το κάναμε από εκεί που ήταν παρακατιανό. Το φέραμε στα σαλόνια, μπράβο. Και όποιος κάνει αυτό το άθλημα... Προπονείς, είναι... Γάκη, προπονείς ακόμα. Κάνεις. Όχι, 68 χρονών έγινα. Έχουμε να βρεθούμε 3-4 χρόνια. Ναι, είχαμε βρεθεί τελευταία φορά. Μην πεις που. Ναι, ναι, λοιπόν, εκεί που... Φέτες ήτανε. Φέτες. Γιατί και μια μέρα βρέθηκα με τον Κωνσταντίνο, ξέρεις που βρέθηκα. Συγκηδία βρεθήκαμε, άντε. Όχι. Μια μέρα βρέθηκα με τον Κωνσταντίνο κάτω στο Ποσειδόνιο, ναι, και μιλήσαμε για κάνα 2 λεπτά. Δεν τον έκανες πλάκα του, το πετάξεις στη θάλασσα. Όχι, ρε. Να σου πω κάτι. Εμένα μ' αρέσετε και σας ακούω, δηλαδή, και έχετε χιούμορ, πώς να σου πω, έχετε χιούμορ, μερικές φορές λέτε πράγματα, εντάξει, που μας πειράζουν και έτσι, εντάξει, τα κάνουμε. Ευτυχώς είστε νέοι και δεν μας ορμάτε, είστε μεγάλοι, δεν είστε νέοι. Κωνσταντίνε, αυτό που κάνεις σαν παραγωγός του ραδιοφώνου, ακούς, ναι, είναι κάτι για τη Θεσσαλονίκη, κάτι καινούριο, κατάλαβες, και έχεις και το χιούμορ, έχεις πολύ μεγάλο χιούμορ. Έτσι τη γλιτώνω. Έχεις μεγάλο χιούμορ. Δεν μου λες, ο αδερφός σου που ήτανε, τον είχα έφορο στον ΠΑΟΚ στην ομάδα, τι κάνει? Εντάξει, καλά είναι. Μόλις εντάξει, ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, όλοι αποστρατευτήκαμε. Ναι, εντάξει. Πάντα στον ΠΑΟΚ βοηθήσατε. Αυτά, αυτοί που δώσανε. Δώσατε πολλά λεφτά. Αυτά τα λεφτά που δώσανε αυτοί οι δύο. Δώσατε πολλά λεφτά και... Κωνσταντίνε, ναι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Όλοι δώσανε. Εντάξει, είμαστε μέσα στους 10-20 από αυτούς που δώσανε. Δεν είναι πολύ. Γακή, δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει ο κόσμος. Γιατί ούτε να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιζητήσανε ποτέ δημοσιότητα ούτε ανταπόδοση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να ξέρει κανείς. Τέλος, η οικογένεια κόπτη για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντική. Τέλος. Ακούσε, Κωνσταντίνε, ναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει, το έκανα γιατί αγαπούσε αυτό που είχε. Είσαι τρέλα, ρε. Γιατί είσαι τρελός ΠΑΟΞης. Αυτό μας νοιάζει. Τρελός, είμαι τρελός. Είμαι τρελός. Για δέσιμο, κανονικός. Αφού δεν μπορώ να πάω στο κήπεδο. Φύγε, ρε. Φύγε, θα βρεθούμε με τον κόκκινο, όχι σε κηδεία. Σε κάνα άλλο, ναι. Πέρασα από την... Μ' ακούς? Ναι, πού? Από τη Μαρμίτα εκείνο και συνάντησα αυτό το παιδί μου, την Κο. Το Παοξάκι. Το Παοξάκι, ναι. Το κόμι που έγινε, το κόμι Μοντεχρίστο. Και τον είπα να το δώσει και ρυθμούς. Έγινε, θα το δώσω, φύγε. Έγινε, αγόρι μου. Καλό μεσημέρι. Όχι, καλά, η οικογένεια κόπτη έχει δώσει χρήματα, δεν επεδίωξε δημοσιότητα, αυτό είναι αλήθεια, δεν επεδίωξε ανταπόδοση. Πρέπει να το πούμε. Γιατί πρέπει να τιμούμε ανθρώπους που βοήθησαν τα σωματεία, αν ίδιο τελώς. Ποτέ δεν γράφτηκε, ποτέ δεν υπόθηκε, να ξέρει. Στέλιο κόμπτη είχα εγώ στην ομάδα. Να ξέρει ο κόμπτη. Με Νικόλα Γενικό Αρχηγό. Να ξέρει ο κόμπτη. Καταλαβαίνεις τι γινόταν. Και κανονική ανισόρροπη, όχι. Έτσι. Πάμε, πάμε κόσμος. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα σας, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς είστε. Και μέρα με πήρα τηλέφωνο και τους είπα κυρίες και κύριοι και μου λέει εντάξει, λέει καταλάβαμε, κύριε. Δεν μου λέτε, είπατε Μανούλα ότι είμαι με τη Μόνικα Μπελούτση και έχω κερδίσει και ένα ρολόι Φόλεξ. Ναι, Φόλεξ. Να μην σε νοιάζει, είπα. Λοιπόν, κύριε Σιγκύριμον, και τη σκρίνια Τζάγκουαρ. Δεν μου λες παλακρή κάμπια. Δεν μου λες, περίμενε, θα ρωτήσω εγώ πρώτα. Αληθεύουμε όλοι τρελοί ότι πήγες μέχρι την Άρτα.
Κανονικά και με τον νόμο, ρε. Δεν τα λέμε αυτά συνέχεια να πούμε. Εδώ πέρα πήγαμε στην Κρήτη, πάμε στην Άρτα. Πώς αντιρακλειδέας μπορεί να είναι. Δύο ώρες δρόμος είναι, ρε. Δεν πάμε στην Άρτα, υποστηρίξουμε την ομαδάρα μας. Λοιπόν, κάτι είπε ο Κόκκινος, λέω. Ο Ραπτόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα για τον φίλο μου τον Καστοριανό. Ναι. Και από τότε δεν τον έχω ξανακούσει. Σοβαρά τον έβαλανε χέρι και δεν βγαίνει. Όχι, καμία φορά. Χθες βγήκε κανονικά. Α, δεν τον άκουσα. Όχι, χθες ψέματα. Την Κυριακή βγήκε κανονικά στην 25η Μαρτίου. Οπότε έλεγες μασάλια εσύ που λένε εδώ πέρα οι Κοζανίτες να πούμε. Οι Κοζανίτες. Πρώτη φορά, σωστά. Και η γιαγιά μου Παναγιώτα έλεγε μασάλια. Μαϊμούνι. 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 Αυτό είναι ένα σκαθάρι, θα βγάλει μια βρωμιά άμα το πατήσει. Θα κάνει να ξεβρωμίσει καμιά χιλιετία. Τέλο πάντων, την άλλη εβδομάδα με ποιο να παίζουμε, ρε κόκκινε. Άσε τώρα, έχει γυρίσει το μυαλό ανάποδά σου. Α, έχει γυρίσει. Φέρτο στα ίσα. Φέρτο στα ίσα γιατί ζαλίζομαι. Καλά, καλά, μόνη τρελή. Παίρνει πρωτάθλημα και πουλά τρέλα στο λαό του Ηράκλειο. Ζαλίζομαι. Έλα, χτύπαμε τη σφύρα τώρα λίγο. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Τελευταίο. Παιδιά, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, κύρια μου, εσείς? Εγώ σας ακούω μέρα νύχτα, το ραδιόφωνο είναι κολλημένο στο Μετρόπολης. Γιατί ακούτε αυτό? Και στον ύπνο ακούτε. Ναι. Ναι, δίπλα εδώ στο μαξιλάρι το έχω τώρα. Απ' τη μια είναι το τηλέφωνο και απ' την άλλη είναι το ραδιόφωνο. Μη μου πεις ότι είσαι και εσύ κύρα. Ναι, ναι, μόνο. Τον έστειλε στον ανθρωπάκο στη Θέρμη. Όχι, όχι, όχι. Στην Παλακοπή. Παλακοπή πού? Άλλαξε την οδό του. Α, εντάξει. Αυτό είναι. Εγώ όμως σας παρακολουθώ συνέχεια, δεν έχω χάσει ούτε μια εκπομπή. Δεν μου λες τώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Όταν πεθαίνει ο άντρας, παίρνετε αναζωογόνηση εσείς οι γυναίκες? Δεν σου λέει, τράβηξε άλλο δρόμο τώρα. Όχι, δεν παίρνουμε τίποτα. Μας παρηγορείτε εσείς, μας διασκεδάζετε εσείς. Ναι. Είσαστε η αγαπημένη μας παρέα. Ότι θα μου λέγατε παρηγοριά το φαλακρό, ειλικρινά. Γιατί με ξεπερνάει, κύριε μου. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο ραδιόφωνο είναι το Μετρόπολης. Σας πήρα και άλλη φορά, σας μιλάω με τα ονόματά σας, γιατί εγώ έχω παιδιά στην ηλικία σας. Λογικό είναι, λογικό, εντάξει. Ναι, και σας μιλάω στον ελληνικό με τα ονόματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Δηλαδή ακούω μέχρι 2 και 4 ειδήσεις λίγο από την τηλεόραση και κλείνω αμέσως και έρχομαι στο ραδιόφωνο για να μην σας χάσω. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί ναι, πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Κοίτας, καλό μεσημέρι. Μας ακούνε και οι γυναίκες. Ναι. Βέβαια είναι σε κάποια ηλικία μεγαλύτερες από αυτές που θα ήθελες εσύ να κάνεις το γαμπρό. Ναι, κατάλαβες. Έτσι. Όχι, εγώ έχω συμβιβαστεί το κοινό μας. Εσύ το κλείσεις το μαγαζί. Βέβαια. Εσύ τώρα πλέον ψάχνεις. Καλά, στερνά. Εσύ ψάχνεις για τη βούλα την πλατιπόδα. Ναι. Τον πήρα τηλέφωνο στην Αθήνα. Ναι. Λέει, άσε, λέει, έχω πάθει μια νεμοβλογιά. Λέει, κάτι χάπια, παίρνω κάτι αυτά. Ναι. Α, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε, ναι. Τον πήρα εγώ, αλλά δεν έχω ανεμοβλογιά, λέει, στα 40. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, Μαρίνα Μπικουρή, έτοιμη για ειδήσεις, αμέσως μετά. Γιατί τίτλους ειδήσεων, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αμέσως μετά ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη, Λαμά και Δήμου. Πρώτο Θεό, τα λέμε αύριο μετά τις 2. Να είστε καλά.